Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι και σήμερα με ενδιαφέροντα θέματα έχω την αίσθηση και στην σημερινή εκπομπή να δούμε λίγο την επικαιρότητα και να τη σχολιάσουμε και έχει αρκετές ειδήσεις η επικαιρότητα, το σκοτσέζικο ντουζ στα ελληνοτουρκικά, μετά τις συνομιλίες έχουμε νέα ένταση την οποία προκαλεί αυτή τη φορά ο Υπουργός Ενέργειας της γειτονικής χώρας που κάνει λόγο για γαλάζια σύνορα και για γεωτρήσεις στην ελληνική ΑΟΣ, ουσιαστικά στην ελληνική στο ελληνικό κομμάτι. Έχουμε έναρξη τουριστικής περιόδου και αγωνία για το τι μέλη γενέστε από πρώτη του μήνα και φυσικά ένταση στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, αντιπαραθέσεις με βάση και την υπόθεση Νοβάρτης αλλά κυρίως τις συνομιλίες του επιχειρηματία Μιονή με τον κύριο Νίκο Παπά. Πάμε να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε γιατί είχαμε και αρκετές συζητήσεις για αυτή την περίφημη τοποθέτηση, θα τη δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να χαιρετήσουμε εδώ τον κύριο Δημήτρη Καρβούνη, το γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καρβούνη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Φυλακτέ, καλησπέρα στους τηλεθεατές του Star Βορείου Ελλάδος. Πάντως είναι γεγονός ότι είμαστε σε πολύ ζεστό καλοκαίρι αυτή την χρονική στιγμή, κύριε Καρβούνη, όμως οι πολιτικές εξελίξεις πραγματικά τρέχουν και είναι ραγδαίες. Καθημερινά σχεδόν έχουμε αυτές τις προκλήσεις των γειτόνων, οι οποίες προκλήσεις θα λέγανε ότι ξεφεύγουν. Ξεφεύγουν και σε τόνο και σε ύφος. Πράγματι, υπάρχει μια κλιμάκωση από πλευράς Τουρκίας των, όχι μόνο των δηλώσεων αλλά και ενεργειών, με κορυφαία βέβαια το τουρκολιβικό σύμφωνο, το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο όμως επηρεάζει πάρα πολύ τα γεγονότα στην περιοχή μας και μπορεί να παράξει πολύ δραματικά γεγονότα. Είναι εξαιρετικά ανησυχητική η κατάσταση στα ζητήματα τα εθνικά, της εξωτερικής πολιτικής, ειδικά σε σχέση με την Τουρκία. Και εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και κατά τη γνώμη μας χρειάζεται εθνικό μέτωπο, εθνική στρατηγική, άρα είναι πιο επιτακτικό από ποτέ το να συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να διερευνηθεί και να καταληφθεί, θα έλεγα, μια εθνική στρατηγική. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κανένας δεν καταλαβαίνει πραγματικά ούτε τακτικές κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στον ένα χρόνο διακυβέρνησης της χώρας, ούτε κυρίως τη στρατηγική της. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας πει τι ακριβώς κάνει στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ειδικά στην αντιμετώπιση του Ερντογάν και των κλιμακούμενων επιθέσεών του. Δεν υπάρχει καμία συνέχεια. Δηλαδή ξεκίνησε πέρσι τέτοιο καιρό η κυβέρνηση μόλις ανέλαβε μία τακτική κατευνασμού του Ερντογάν, συνδέοντας μάλιστα αυτή την πολιτική με το προσφυγικό, μία τακτική που αποδείχθηκε εντελώς λανθασμένη και άκρως αναποτελεσματική. Στη συνέχεια έχασε εντελώς την υπόθεση του τουρκολιβικού μνημονίου. Δεν συμμετείχε στη διάσκεψη του Βερολίνου, κάνει την εντελώς παράλογη κίνηση να φέρει εδώ τον Χαφτάρ και να προσπαθήσει να δείξει τι. Κατάλαβε τώρα ότι ήταν λάθος, αλλάζει τακτική και ξαφνικά παρουσιάζει τη συμφωνία με την Ιταλία, η οποία είναι θετική. Παρόλο ότι πρόκειται σαφώς περί ενός συμβιβασμού, αλλά είναι θετική. Αυτό που δεν καταλαβαίνει κανένας όμως είναι σε τι πλαίσιο εντάσσεται αυτό, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Προχτές, ενώ είχε διακόψει τόσο καιρό τη σχέση του με τον κύριο Ερντογάν, ο κύριος Μητσοτάκης, ξαφνικά αποφασίζει να ξανασυνδεθεί μαζί του, να ξαναρχίσει τις επαφές. Βλέπετε ότι έχουν και ένα επικοινωνιακό πρόσημο όλα αυτά, κύριε Καρβούνη. Νομίζω δηλαδή, ότι γενικά, γίνονται και για λόγους επικοινωνίας πιο πολύ. Νομίζω ότι γενικά η κυβέρνηση κινείται κυρίως με όρους επικοινωνιακούς και με τους όρους του βλέποντας και κάνοντας. Όμως δεν μπορείς να προχωράς έτσι, ειδικά στα ζητήματα της εθνικής πολιτικής, ούτε στην οικονομία βέβαια. Και στα δύο πρέπει να έχεις ξεκάθαρη στρατηγική
Γιατί πάνω στη στρατηγική σου αυτή την ξεκάθαρη, κάνεις και τις τακτικές σου ενέργειες. Και επειδή τα θέματα, ειδικά της εξωτερικής πολιτικής, είναι εθνικά, χρειάζεται και η μέγιστη εσωτερική συστράτευση. Μπορείς να έχεις ξεκάθαρη στρατηγική όταν τη μία μέρα συμβαίνουν κάποια γεγονότα και την άλλη μέρα ανατρέπονται. Δηλαδή βλέπουμε το ρόλο της Ιταλίας ή τον ρόλο της Αιγύπτου. Γιατί είναι μια περιοχή όπου θα έχουμε μια γενικευμένη, από όσο φαίνεται τουλάχιστον, κατάσταση κρίσης. Βεβαίως. Στην Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ τώρα μπορείς να, να φτιάξεις σταθερές συμμαχίες, αν εξαιρέσουμε την Κύπρο, με καμία άλλη χώρα από όλες όσες βρίσκονται στη γειτονιά μας. Το θέμα είναι εσύ να έχεις μια ξεκάθαρη στρατηγική, να ξέρεις πού θα το πας. Η αλήθεια είναι ότι όντως είναι πολύπλοκες συνθήκες και πολύ κρίσιμες, με την έννοια ότι στην περιοχή μας, με την έννοια ότι και στη Συρία συνεχίζεται ο πόλεμος, υπάρχει κίνδυνος πολέμου Αιγύπτου-Λιβύης. Στη Λιβύη βέβαια συνεχίζεται ο εμφύλιος εκεί πέρα. Που ποτέ δεν τα πήγαιναν κίνδυνος, και καλά, που και την περίοδο του Καντάφη υπήρχαν τα... Και υπάρχει και κίνδυνος να έχουμε γενικευμένη σύραξη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, καθώς είναι αυτές τις μέρες να εφαρμοστεί η συνθήκη που υπογράψαν οι Ισραηλοί με τους Αμερικάνους, που ουσιαστικά μεταφέρουν την πρωτεύουσα. Βεβαίως. Και πολλά άλλα. Άρα, σε μια περιοχή τόσο ασταθή, η Ελλάδα πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική. Στη βάση αυτής της στρατηγικής θα κάνει τις τακτικές της κινήσεις. Δηλαδή, αυτό που έκανε με την Ιταλία είναι θετικό, αλλά πρέπει να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο, το οποίο πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος, κάπου να καταλήγει. Σε αυτά τα πλαίσια, αν είσαι ξεκάθαρη στρατηγική, μπορεί να κάνεις κινήσεις τακτικές ανάλογα και με αυτές που για κάνει ο αντίπαλος. Για πέστε όμως, για να υπάρξει εθνική ομοψυχία και θα το έλεγα έτσι, για να υπάρχει καλύτερο κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των πολιτικών αρχηγών κυρίως και κυρίως, θα πρέπει να υπάρχει καλό κλίμα και σίγουρα όχι καχυποψία. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια καχυποψία και από τη μεριά σας προς την κυβέρνηση και από την κυβέρνηση προς τη μεριά σας. Δεν ξέρω τι έχει η κυβέρνηση προς τη μεριά μας. Δεν υπάρχει καχυποψία από εμάς απέναντι στην κυβέρνηση. Εμείς κάνουμε μια κριτική συγκεκριμένη. Η κριτική μας λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά ποια είναι η στρατηγική της και προφανώς μετά οι τακτικές της κινήσεις. Βλέπουμε στις τακτικές της κινήσεις μεγάλες αντιφάσεις και πράγματα τα οποία νομίζω τα καταλαβαίνουν και μόνοι τους ότι ήταν λάθος. Δηλαδή, ο Χαφτάρ ήταν μεγάλο λάθος, νομίζω το καταλάβανε. Και άλλα κάνουν. Άρα δεν είναι θέμα καχυποψίας. Εμείς έχουμε προτείνει. Και επειδή η τουρκική εξωτερική πολιτική έχει μια συνέχεια, κύριε Καρβούνη. Αυτό μου το είχε πει ο αείμνηστος δήμαρχος Νεκροκοπίου, ο Βασίλης Ογιαννόπουλος, που ήξερε πολύ καλά την Τουρκία. Φυσικά. Επειδή η τουρκική εξωτερική πολιτική έχει πολύ μεγάλη συνέχεια, να μην ξεχνάμε ότι, αυτό μου είχε πει ο Γιαννόπουλος, ότι οι Τούρκοι δεν ξέχασαν ποτέ την υπόθεση ο Τσαλάν. Μπορεί για μας να φαίνεται μακρινή, αλλά για τους Τούρκους είναι πολύ κοντινή. Και ο Χαφτάρ έρχεται να δέσει το γλυκό, θα λέγαμε, μετά από πολλά χρόνια. Η τουρκική εξωτερική πολιτική έχει συνέχεια, έχει και ασυνέχειες. Δηλαδή αυτό που ζούμε αυτά τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια, ένα καινούργιο φαινόμενο. Η πολιτική της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή μια, ας το πούμε, νεοοθωμανική, αν και δεν είναι και τόσο ο όρος λίγο, δεν ξέρω αν νεοοθωμανικός υπεριαλισμός, αν αντικατοπτρίζει πραγματικά την κατάσταση. Ας το χαρακτηρίσουμε έτσι. Υπάρχει μια νεοοθωμανική υπεριαλιστική αντίληψη. Αυτό που χαρακτήριζε πάντα, και είναι συνέχεια, αυτό που είναι συνεχές στην Τουρκία είναι η διάθεση αναθεωρητισμού. Δηλαδή είναι μια δύναμη η οποία δεν συμβιβάστηκε, ας πούμε, με τη συνθήκη της Λοζάνης. Πάντοτε προσπαθούσε να την αναθεωρήσει, θεωρεί ότι έπληττε τα εθνικά της συμφέροντα και αυτό ήταν η συνέχεια στην εξωτερική της πολιτική. Ωραία, αυτή είναι όμως η Τουρκία. Ξέρουμε ποια είναι η τακτική της και ξέρουμε πως είναι ένας καλός παίχτης στα ζητήματα της διπλωματίας, γιατί είναι μια μεγάλη δύναμη και είναι σε μια τέτοια θέση που δεν μπορείς να μην την υπολογίζεις. Είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος. Το θέμα είναι λοιπόν σε εμάς. Εμείς εδώ. Δεν είναι ότι είναι τωρινό φαινόμενο. Χρόνια οι δυνάμεις που κυβερνούσαν τη χώρα, και ξέρω το ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω γιατί, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής συνήθως ακολουθούσαν τη γραμμή της αδράνειας. Δηλαδή, τι κάνανε, βλέπανε τα προβλήματα, αλλά δεν
προσπαθούσαν πραγματικά να τα λύσουν γιατί φοβόντουσαν εσωτερικές κυρίως αντιδράσεις. Και τα αφήνανε για το μέλλον, για τον επόμενο, για τον επόμενο, για τον επόμενο. Και το δεύτερο που κάνανε είναι να συνδέονται με μια μεγάλη δύναμη, ουσιαστικά ουραγή και υποτελής. Αυτό ήταν το σταθερό στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι λανθασμένο. Αυτό προσπάθησε να το ανατρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής ακολούθησε μια γραμμή πολύπλευρη και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής ενεργητικής με πάρα πολλά επιμέρους ζητήματα και ξεκάθαρη στρατηγική. Δηλαδή προσπάθησε να οικοδομήσει τις συμμαχίες Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Έλυσε το θέμα του Μακεδονικού με έναν συμβιβασμό ο οποίος κατά τη γνώμη μας είναι εθνικά επωφελής. Προσπάθησε να λύσει το Κυπριακό. Προώθησε τα ζητήματα με την Ιταλία και την Αλβανία και τα έφτασε κοντά στη λύση. Δηλαδή ουσιαστικά θα μπορούσε να το είχε τελειώσει ίδιο ΣΥΡΙΖΑ για τον ΑΒ λόγο. Δεν το έκανε. Ήρθε τώρα να κλείσουμε αυτό το θέμα για να περάσουμε σε άλλο. Να το ολοκληρώσει. Άρα, για να το λύσουμε, χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις την Τουρκία με έναν τρόπο ο οποίος θα προφανώς θα διαφυλάσει την ειρήνη. Δεύτερον, θα διαφυλάσει προφανέστατα τα εθνικά μας συμφέροντα. Και τρίτον, θα είναι αποτελεσματικός. Χρειάζεται να έχεις ξεκάθαρη στρατηγική. Η στρατηγική πρέπει να είναι μια στρατηγική ενεργητικής, εξωτερικής πολιτικής, βασισμένης προφανώς στο διεθνές δίκαιο, το οποίο γενικά μας ευνοεί. Και από εκεί πέρα πρέπει να οικοδομείς συμμαχίες σε όλα τα επίπεδα. Άρα λέμε να το κάνουμε και με ένα ισχυρό εσωτερικό μέτωπο, άρα χρειάζεται η πρωτοβουλία, να πάρει πρωτοβουλία ο κ. Μητσοτάκης, να συγκαλέσει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Για πέστε μου τώρα, περνώντας τα εσωτερικά, τι γίνεται με την υπόθεση Νοβάρτης, εδώ γίνεται αντιπαράθεση μεγάλη. Εντάξει, έκλεισε, ήταν σκάνδαλο. Όποιος διαβάσει, οποιοδήποτε πολίτης, διαβάσει τα κείμενα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο έβγαλε δύο κείμενα, ένα μικρότερο. Τον είπα εννοείται. Τον είπα. Ένα μικρότερο και ένα μεγαλύτερο, το 40 σελίδες είναι. Όποιος θα διαβάσει με στοιχειώδεις γνώσεις αγγλικής, στοιχειώδεις δεν λέω, δεν είναι κάτι φοβερό, θα καταλάβει πάρα πολύ καλά τι έγινε. Άρα προκύπτει μέσα από αυτό, αν διαφυσβήτητο, το σκάνδαλο, όχι ένα σκάνδαλο το οποίο είναι θέμα Ελλάδας. Έχουμε ένα σκάνδαλο παγκόσμιο. Η Νοβάρτης έπληξε στη συγκεκριμένη περίπτωση, γι' αυτό έγινε και ο συμβιβασμός, έπληξε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Με ποιο τρόπο? Κάνοντας παρανομίες στην Ελλάδα, στην Κορέα και στο Βιετνάμ. Αυτά τα τρία κράτη αφορούσε η δικαστική αυτή υπόθεση στην Αμερική. Και πληρώνει πρόστιμο 340 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 310 αφορούν την Ελλάδα, τη δράση της Νοβάρτης στην Ελλάδα. Και τι λέει εκτός των άλλων μέσα η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης? Προσέξτε τι όρο χρησιμοποιεί. Τα στελέχη της Νοβάρτης. Τάδε τους ονομάζει, όχι με το όνομά τους, στέλεχος 1, 2. Συνομώτησαν, όρος είναι αυτός, συνομώτησαν με κρατικούς αξιωματούχους, με στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα υγείας, για να επηρεάσουν ξένες κυβερνήσεις, τις τρεις δηλαδή, άρα και την ελληνική, για να διαμορφώσουν τις τιμές του φαρμάκου έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν τα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Αυτή είναι η ορολογία που χρησιμοποιεί και περιγράφει όλη τη διαδικασία, όλη τη μεθοδολογία της διαφθοράς και των δωροδοκιών που κάνανε τα στελέχη της Νοβάρτης. Υπάρχει μια διάθεση συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών στην υπόθεση. Προφανώς, είναι προφανέστατο η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, και το κοινά. Δηλαδή εδώ πάει να υποθεί περίπου ότι κάποιοι γιατροί και κάποιοι διοικητές και υποδιοικητές στήσαν το έργο. Ακριβώς. Γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι εδώ έγινε ένα έργο. Μάλιστα, στην απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης... Οι πολιτικοί δεν γνώρισαν δηλαδή, περίπου. Ορίζει και το χρονικό διάστημα και μιλάει λίγο πριν, το 12 ή λίγο πριν, έως το 15 ή λίγο πριν, δηλαδή την περίοδο 12-15, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, γίνανε όλα αυτά. Το ορίζει ακριβώς. Τώρα, άρα λέμε πρώτον, το σκάνδαλο είναι αδιαφυσβήτητο. Δεύτερον και αυτονόητον. Προφανώς τώρα η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κινήσει όλη τη διαδικασία για να αποζημιωθεί
το ελληνικό δημόσιο από την χασούρα την οποία υπέστη. Και τρίτον, έχει, και αυτό είναι ενδιαφέρον, λέει μέσα στην απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι η Νοβάρτης Ελλάς δεσμεύεται να συνδράμει τις ελληνικές αρχές που συνεχίζουν τη διερεύνηση του σκανδάλου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτά έχουν εξαφανιστεί όλα. Σας λέω πραγματικά, πάρτε τα κείμενα και διαβάστε τα μόνο σας. Εξαφανίσανε Νέα Δημοκρατία και Κινάλ και όλα τα μέσα ενημέρωσης τα οποία ελέγχουν και δυστυχώς είναι και η συντριπτική πλειοψηφία. Εξαφάνισαν τα κείμενα αυτά. Και κοιτάξτε τι κάνανε. Η Νοβάρτης Ελλάς βγάζει ένα κείμενο και αυτή και λέει ότι στα πλαίσια αυτού του δικαστικού συμβιβασμού δεν περιέχονται στοιχεία ενάντια σε πολιτικά πρόσωπα. Η Νοβάρτης Ελλάς το λέει αυτό. Δεν το λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών περιγράφει όλη τη διαδικασία πώς δωροδοκούσαν συνωμοτώντας αυτά τα στελέχη για να επηρεάσουν τις κυβερνήσεις των τριών κρατών, τα οποία σας προανέφερα. Και πιάνονται από την ανακοίνωση της Νοβάρτης Ελλάς και λέει ότι δεν αφορά πολιτικά πρόσωπα. Άρα λέμε εδώ τώρα τι θα γίνει, να αφαιθεί ελεύθερη δικαιοσύνη. Θα αποδοθούν πολιτικές ευθύνες, αν υπάρχουν, φυσικά όχι στους 10. Πολιτικές ευθύνες προφανώς υπάρχουν. Είναι αδιαφυσβήτητο. Δηλαδή δεν μπορεί να γινόταν πάρτι στην Ελλάδα μεταξύ 12 και 15, όταν η χώρα είναι μέσα στα σκληρά μνημόνια. Όταν γίνεται ο χαμός. Το πάρτι στην υγεία όμως νωρίτερα έγινε. Θα μου πείτε το πάρτι στην υγεία. Είναι πολλά χρόνια πριν. Είναι διαχρονικό. Αλλά έχει σημασία ότι την περίοδο 12-15, ενώ όλες οι άλλες εταιρείες κατεβαίνουν οι τιμές στα φάρμακα και μειώνεται η φαρμακευτική δαπάνη, δεν μειώνονται συγκεκριμένα φάρμακα της Νοβάρτης. Και αυτό δεν συμβαίνει με υπουργικές αποφάσεις, όμως με υπουργικές υπογραφές. Άρα είναι δεδομένες οι πολιτικές ευθύνες αυτών που ήταν υπουργοί υγείας εκείνη την περίοδο και είναι γνωστά αυτά τα και πρόσωπα. Και το πρόστιμο ακόμα υποδηλώνει ότι υπήρχε σκάνδαλο. Προφανώς το συζητάμε αυτό το πράγμα. Τώρα. Βάζει πρόστιμο το αμερικανικό δημόσιο ουσιαστικά σε μια εταιρεία αν δεν υπάρχει σκάνδαλο. Βεβαίως, δεν είναι. Το σκάνδαλο είναι δεδομένο. Το θέμα, και οι πολιτικές ευθύνες για μένα είναι δεδομένες. Το θέμα είναι αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες στα στελέχη τα πολιτικά. Δηλαδή αν η υπογραφή τους μπήκε για ποιο λόγο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Αν η δωροδοκία που κάνανε αυτά τα στελέχη έφτασε και σε αυτά τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό πρέπει να διερευνήσει η ελληνική δικαιοσύνη. Εσείς δεν απελπιστήκατε τώρα, αν εξαιρέσουμε το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον παλιό Δήμαρχο. Δύο άνθρωποι μπήκαν φυλακή, ο Παπαγεωργόπουλος και ο Τσοχατζόπουλος. Και ο Παπαντονίου τρεις. Ο Παπαντονίου βγήκε από όσο ξέρω τώρα. Βγήκε τώρα. Τσοχατζόπουλος και Παπαντονίου, μετά από πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 20 ετία ο Παπαντονίου. Ναι, άρα τώρα και τι να διερευνήσεις. Αν θα ζούμε τώρα, αν εδώ, υπάρχουν και. Εδώ, τι έγινε. Έχουμε το εξής φαινόμενο. Αντί να πούνε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Αυτό που λέμε και εμείς. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να αφαιθεί απερίσπαστη να διερευνήσει τα γεγονότα και να καταλήξει. Τους έχεις εμπιστοσύνη όμως στους δικαστές. Εδώ πέρα έχουμε απειλές απέναντι στους δικαστές. Εννοείται την υπόθεση της κυρίας του Λουπάκη. Βεβαίως η γυναίκα την έχουν. Τι να πω, δηλαδή βγαίνει ο Άδωνης πριν από λίγες μέρες, έτσι, και λέει να πάει φυλακή η εισαγγελέα διαφθοράς. Προσέξτε τώρα όμως, ο κύριος Γεωργιάδης απ' την άλλη είδε ξαφνικά τον εαυτό του σε μία νύχτα στα μανταλάκια και στις τηλεοράσεις να συζητούν για 10 υπουργούς και πρωθυπουργούς οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση. Μετά βγήκε καθαρός και σου λέει όχι, τώρα. Δεν βγήκε, είναι αυτός που διερευνάται. Είναι ένας από τους τρεις που διερευνούνται. Ο κύριος Λοβέρδος. Ο ένας, ο κύριος Λοβέρδος είναι ο δεύτερος και δεν θυμάμαι ποιος είναι ο τρίτος. Τρεις διερευνούνται ακόμα. Και 7 μπήκαν στο αρχείο. Εγώ δέχομαι και θέλω να είναι αθώοι όλοι. Το λέω ειλικρινά, να είναι αθώοι. Και δέχομαι το ανθρώπινο ότι άμα ακούω το όνομά μου να βγαίνει στα μανταλάκια, αντιδρώ. Όμως δεν μπορώ να πω ότι να πάει φυλακή εισαγγελέας διαφθοράς. Και προσέξτε τώρα, το λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης της χώρας. Δεν το λέει ένας πολίτης οποιοδήποτε. Και εδώ πέρα, αντί να βγει το σύμπαν να τον καταγγείλει, δεν μιλάει κανείς. Και καλά δεν μιλάνε οι άλλοι. Εκείνη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, όπου μόλις έκανε κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ, έβγαινε αμέσως και μας κατακεράβνωνε για παρέμβαση δικαιοσύνη. Εδώ δεν βλέπουν παρέμβαση δικαιοσύνη. Ο κύριος Λοβέρδος κάθε φορά που τον προσάφτουν κάτι, γιατί συνέχεια βγαίνουν εις βάρος του πράγματα, κάνει αμέσως μηνύσεις στους δικαστές. Μηνύσεις στους δικαστές. Και δεν μιλάει κανένας. Ωραία, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εμείς λέμε λοιπόν ότι πραγματικά προσπαθούν με νύχια και με δόντια να συγκαλύψουν ένα τεράστιο σκάνδαλο.
όχι μόνο για την Ελλάδα παγκόσμιο, αλλά εμάς πραγματικά έβλαψε το ελληνικό δημόσιο με πάρα πολλά δισεκατομμύρια και ήταν και μία από τις αιτίες που πάθαμε αυτή την καταστροφή. Εσείς λέτε να μιλήσουμε για το πάπλωμα και να μην συζητάμε συνεχώς στην ουσία του πράγματος ότι εδώ η Νοβάρτης ουσιαστικά, η οποία η Ελλάδα ήταν μια χώρα ρυθμιστής των τιμών παγκόσμια, με συγκεκριμένο τρόπο και μέθοδο δεν ανέβαιναν οι τιμές μόνο για να έχουμε ένα εσωτερική λεπτό κατανάλωση στα φάρμακα Νοβάρτης, αλλά ανέβαιναν και οι τιμές σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ένα ευρώ να ανέβαινε στην Ελλάδα. Μισό ευρώ να επηρέαζε ανέβαινε στην Ελλάδα. Την Αυστραλία. Φανταστείτε τι γινότανε καθώς συμπαρέσαιρε τις τιμές προς τα πάνω σε όλο τον πλανήτη. Γιατί κολοσσία ποσά μιλάμε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Εγώ λέω λοιπόν να αφαιθεί η δικαιοσύνη, αυτό θα κάνω. Κάθε και κλείσε το αυτό για να δούμε και το άλλο θέμα. Να αφαιθεί η δικαιοσύνη ελεύθερη. Να αφαιθεί η δικαιοσύνη ελεύθερη, να διερευνήσει τα σκάνδαλα, να το πάει μέχρι τέλους. Ως εκεί τίποτα. Και να μην ασχολιόμαστε εμείς. Είπε πάντως ο Σαμαράς, είπε ότι θα σας πάω μέχρι τέλους. Ναι. Θυμάστε την περίφημη φράση. Μα και αυτό έχουμε απειλή. Έχουμε απειλή. Έχουμε απειλή. Και από τον κύριο Σαμαρά. Και κανένας δεν ασχολείται. Δηλαδή δεν απειλεί ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος είναι ελεγχόμενος, αν μην πω κατηγορούμενος, είναι ελεγχόμενος, βγαίνει και απαντάει έτσι. Έτσι θα απαντούσε. Εσείς έτσι θα απαντούσατε. Στοχοποιήθηκα, σου λέει. Ναι. Ήμουνα ένας από τους πολιτικούς που στοχοποιήθηκε. Εγώ θα έλεγα. Την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ δεν στοχοποιήθηκε τώρα ο τάδε πολιτικός. Ο Κώστας Καραμαλής, ας πούμε, στοχοποιήθηκε ο Σαμαράς. Έχει ενδιαφέρον. Όχι από εμάς. Όχι από εμάς. Από τον από φιλικό σας τύπο. Όχι από εμάς, όχι. Από τη δικαιοσύνη, η οποία, καθώς έκανε την έρευνα, σκόνταψε πάνω σε αυτά τα 10 ονόματα. Και ως όφιλε, με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών, το έστειλε στη Βουλή. Δυστυχώς, γιατί τον είναι λάθος νόμο, δυστυχώς, λάθος ο νόμος. Δεν έχουμε αλλάξει. Τον οποίο νόμο χάσαμε αυτή την ευκαιρία με τη συνταγματική αναθεώρηση να τον αλλάξουμε. Πάμε τώρα. Άρα δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Τα ονόματα περιέχονται όλα στην έρευνα του FBI. Και τα 10. Εντάξει, από εκεί τα βρήκανε προφανώς οι δικαστές και εκεί σκοντάψανε. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε αυτή είναι η διαδικασία. Στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, και ας δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που διοργανώθηκε το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα απόσπασμα συγκεκριμένο που αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις με τις τηλεφωνικές συνομιλίες του κυρίου Μιονή και του κυρίου Παπά. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα καυστικός, πάμε να παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον αυτό το απόσπασμα της ομιλίας του. Αν έχουν τα κότσια και δεν είναι απλά θρασίδηλοι, εγώ είμαι εδώ. Μην κουράζονται, είμαι εδώ. Μην κουράζονται και μην φθύρονται χρησιμοποιώντας το παρακράτος των μαφιόζικων υποκλοπών και τις μεθόδους των υπόδικων εκδοτών και επιχειρηματιών που τους στηρίζουν. Είμαι εδώ. Αν πιστεύουν ότι τους ευνοεί ένα remake του Βρώμικου 89, είμαι και είμαστε εδώ. Ας διευρύνουν λοιπόν το κατηγορητήριο και ας με συμπεριλάβουν. Αν όμως δεν το τολμούν, τους καλούμε τώρα να σταματήσουν αυτόν τον επικίνδυνο κατήφορο για τη δημοκρατία, αυτόν τον επικίνδυνο κατήφορο στο βούρκο και στη λάσπη για το πολιτικό σύστημα. Και θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Μητσοτάκη. Μη μετατρέπετε την πολιτική ζωή του τόπου σε βούρκο, μόνο και μόνο για να κρύψετε τα δικά σας μεγάλα σκάνδαλα, αλλά και τις δικές σας μεγάλες ευθύνες για την καταστροφή της οικονομίας. Μην ανοίγετε έτσι εύκολα το καπάκι του υπονόμου, γιατί ο πρώτος που θα πέσει μέσα θα είστε εσείς. Εγώ δεν πρόκειται να ακολουθήσω, εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε και να συρθούμε σε αυτή την επιχείρηση λασπομαχίας. Αλλά θα επιμείνουμε να μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και να δίνουμε τη μάχη για να σταθεί ο τόπος και η κοινωνία όρθια και δυνατή απέναντι σε αυτή την κρίση, αλλά και απέναντι στις δύσκολες μέρες
που όλοι βλέπουμε και ψυχαναμιζόμαστε να έρχονται όχι μόνο στο κοινωνικό επίπεδο, αλλά και στις δυσκολίες που έρχονται και στην εξωτερική πολιτική, στα εθνικά μας θέματα, και εξαιτίας μιας έλλειψης εθνικής στρατηγικής που επιδεικνύει αυτή η κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο. Εμείς θα είμαστε εδώ για να προσφέρουμε υπηρεσία στον τόπο. Γι' αυτό και δεν θα ακολουθήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη και τις μεθόδους του, όπως δεν τον ακολουθούμε και ένα χρόνο τώρα στην ποιότητα της αντιπολίτευσης που κάνουμε και είναι η μέρα με τη νύχτα σε σχέση με την αντιπολίτευση που έκανε ο ίδιος τα 4 προηγούμενα χρόνια. Βρήκαμε ακριβώς το σημείο, κύριε Καρβούνη. Είναι η μεγάλης διάρκειας ομιλία, πρωτολογία ουσιαστικά, πρωτομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Είχε και δεύτερη τοποθέτηση, όπου θα έλεγα στην αρχή της ομιλίας του μίλησε για Βούρκο, μίλησε για λάσπη, είπε ότι ο στόχος είναι ο ίδιος, μίλησε και για remake του Βρώμικου 89. Εγώ όταν το άκουσα λέω, δεν μπορεί να το λέει αυτό ένας αρχηγός κόμματος και πρώην πρωθυπουργός που προέρχεται από τον πάλε ποτέ ιστορικό συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου, που και εσείς είστε ιδρυτικό μέλος. Όταν τα ακούσατε, τι πάθατε? Εντάξει, τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποίησε ο Αλέξης ο Τσίπρας, χρησιμοποίησε το αυτή 89. Τη φρασιολογία. Αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό που συνέβη αυτές τις μέρες. Αυτές οι μέρες, ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα? Τα πραγματικά γεγονότα αυτών των ημερών είναι, πρώτον, η μεγάλη καταστροφή που έρχεται στην ελληνική οικονομία και αρχίζει πια και το συνειδητοποιεί όλος ο κόσμος, δηλαδή ένα απλό γύρο στην αγορά να κάνετε θα το καταλάβετε. Αυτό είναι το ένα, πολύ βασικό, με ευθύνη της κυβέρνησης έρχεται η καταστροφή στην οικονομία. Το δεύτερο είναι στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής έρχεται η γνωμάτευση του ΕΟΠΗ, η οποία λέει ότι ο σύζυγος της κυρίας Ράικου, εισαγγελέας διαφθοράς που υποτίθεται διερευνούσε την υπόθεση Νοβάρτης, ο ίδιος ζημίωσε με υπερσυνταγογραφήσεις γιατρός το ελληνικό δημόσιο με 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε ουσιαστικά απαξιώνεται η βασική μάρτυρα της κατηγορίας του κυρίου Παπαγγελόπουλου μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έρχεται και άλλο ένα έγγραφο, ύστερα από διερεύνηση Ελβετίδας. Αστυνομική ταινία θυμίζει πολιτική. Ελβετίδας ερευνήτριας για την Νοβάρτης. Ράικου του Λουπάκη. Ναι. Όπου λέει ότι ο κύριος Παπασταύρος, στενός συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, δέχτηκε μίζα 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει την προεκλογική εκστρατεία του κυρίου Σαμαρά. Από Ελβετίδα ερευνείται για την υπόθεση. Την ώρα που γίνονται αυτά, με πιο σημαντικό το πρώτο λέω εγώ, την κατάσταση στην οικονομία, ξαφνικά έρχεται στο προσκήνιο μία ηχογράφηση, η οποία προφανώς είναι παράνομη, από τη συζήτηση Μιονή Παπά. Η ηχογράφηση είναι του 16. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Πλεύρης συγκεκριμένα, την έχει στα χέρια του από το Μάρτιο, γιατί εξετάζοντας τον κύριο Παπά στην προανακριτική στη Βουλή, του κάνει ερωτήσεις με βάση αυτό το περιεχόμενο και προσπαθεί να τον εγκλωβίσει. Χωρίς το καταφέρει, άσχετο αυτό. Έρχεται το πόρισμα της, ο εξαδικαστικός συμβιβασμός Νοβάρτης Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και γίνεται η πλήρη διαστρέβλωση εδώ πέρα. Η πλήρη. Βιάζονται να κλείσουν την υπόθεση. Άρα, εμείς λέμε ότι όλο αυτό είναι σίγουρα στρεψοδικία. Όλο αυτό είναι γιατί προσπαθούν να κρύψουν τις ευθύνες τους και να συγκαλύψουν τα υπαρκτά μεγάλα σκάνδαλα. Και κυρίως γίνεται για να συγκαλύψουν και να στρίψουν την κουβέντα από το πιο μεγάλο πρόβλημα που είναι η κατάσταση στην ελληνική οικονομία, όπου όλος ο κόσμος λέει... Σας ακούω όμως, επί της ουσίας, εσείς αναφέρεστε τώρα κυρίως σε διαδικαστικά θέματα, είναι του 16, δεν είναι του 20 ή του 18. Το ήξερε ο Πλεύρης από το Μάρτιο. Εδώ όμως, επί της ουσίας, το να συνομιλεί ένας υπουργός δεξί χέρι ή αριστερό χέρι του Πρωθυπουργού. Με έναν επιχειρηματία εβραϊκής καταγωγής και λοιπά, με τέτοια οικειότητα, έχω την αίσθηση ότι
Σωστό είναι αυτό που πρέπει λέτε. Να γνωρίζομαι με κάποιον τουλάχιστον 35-40 χρόνια για να μιλάω έτσι. Δηλαδή από τη μέρα που γεννήθηκα. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Και έχει ευθύνη εδώ ο Νίκος ο Παπάς. Αυτό δεν πρέπει να το. Δεν μπαίνετε στη λογική φυσικά να πείτε και εσείς τώρα παρετήσου ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί κάποιοι όχι, λένε ότι. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να αναλαμβάνεις ευθύνες σου. Οποιοδήποτε δηλαδή κάνει πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με το ρόλο. Δεν είναι τόσο επιλείψιμο το περιεχόμενο αυτό που λέει, γιατί ουσιαστικά κρατάει πάρα πολύ καλή στάση το βασικό θέμα. Δηλαδή ο κύριος Μουνενής ζητούσε να παρέμβει ο παπάς στον Τσίπρα για να παρέμβουν στη δικαιοσύνη για να ληφθεί το πρόβλημά του. Αυτό ξεκάθαρα ακούγεται μέσα από την κασέτα ότι δεν γίνεται. Άρα επί της ουσίας δεν μπορείς να πεις κάτι. Όμως θα πρέπει. Είσαι υπουργός, οποιοσδήποτε, έτσι. Η θέση σου είναι μια θέση κύρους. Και είναι μια θέση στην οποία βρίσκεσαι εκεί, ψηφιζόμενος από τον ελληνικό λαό και επιλεγόμενος από τον Πρωθυπουργό, για να υπηρετήσεις τα συμφέροντα της κοινωνίας. Άρα, το κύρος της θέσης πρέπει να το προασπίζεις. Να το προασπίζεσαι. Θέλει μεγάλη προσοχή. Νομίζω το κατάλαβε και ο Νίκος ο Παπάς, γι' αυτό και έκανε τη δημόσια αυτοκριτική του και προχωράμε εμείς, δεν θα κρύψουμε τίποτα. Δηλαδή ό,τι είναι λάθος και ό,τι μπορεί να πληγώσει όχι το ΣΥΡΙΖΑ, την ελληνική κοινωνία, πρέπει να το σταματάμε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Η συγνώση και συμμόρφωση. Δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Άλλο είναι πραγματικά το ύφος αυτό. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι με οποιονδήποτε. Είσαι υπουργός. Πρέπει να κρατάς τις αποστάσεις. Πρέπει να υπάρχει ένας διαφορετικός λόγος. Αυτό, ναι, δεχτεί κριτική. Το Βρώμικο 89 τώρα σας προξένησε, σας εντύπωση. Εμένα γιατί. Με προξένησε. Είναι αλήθεια ότι μου προξένησε. Είναι γεγονός τώρα ότι εκεί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν και άνθρωποι όπως ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης. Ο οποίος είναι και ιστορικός στέλεχος του χώρου, ή ο Δραγασάκης. Ναι, βεβαίως, έτσι. Ναι. Οι οποίοι είχαν σημαντικό ρόλο στον τότε συνασπισμό, τον ενιαίο, ο Μεν Βούτσης από το χώρο της ελληνικής αριστεράς, ο Δε Κουκουέ εσωτερικού, ο Δε Δραγασάκης από το τότε ενιαίο Κουκουέ. Οι οποίοι παίξαν σημαντικό ρόλο στο να έχουμε παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Δραγασάκης, μάλιστα, ήταν υπουργός στην κυβέρνηση. Ναι. Δίκιο έχετε. Εντάξει, με παραξένεψε, αλλά προφανώς δεν ξέρω γιατί το είπε. Προφανώς αντιλαμβάνεται ο Αλέξης ότι ο στόχος είναι αυτός. Δηλαδή, αν δείτε τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών στο συστημικό τύπο, θα δείτε ότι μέσα από όλα αυτά γίνεται προσπάθεια όλα να συνδεθούν με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας ήξερε. Ήξερε ο Τσίπρας, η ερώτηση. Δημοσκόπηση. Ο Τσίπρος. Μπορεί, βγαίνει η δημοσκόπηση. Ακριβώς, τα νέα. Άρα, νομίζω ότι συνειδητοποιώντας ο Αλέξης ότι αυτός είναι ο στόχος, σε ένα βρώμικο παιχνίδι, γιατί εντάξει, δεν μπορείς να το κατηγορήσεις, να σας πω κάτι, επειδή λένε για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς όσον αφορά το παρελθόν, εντάξει, νομίζω ότι είναι αποδεκτό στην ελληνική κοινωνία. Το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής για μένα αυτά τα χρόνια, ότι πορεύτηκε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να κάνει το καλύτερο για τον ελληνικό λαό στο σύνολό του. Είτε συγκρουόμενο σκληρά με ξένες δυνάμεις, οι οποίες με το μνημόνιο ουσιαστικά μας είχαν βάλει τη θηλιά στο λαιμό, και στο εσωτερικό επίπεδο προσπαθώντας πάντα στις δύσκολες συνθήκες να προασπίσει τα συμφέροντα των πιο ευάλωτων Ελλήνων πολιτών. Και όχι Ελλήνων, και οποιονδήποτε άλλων ευάλωτων πολιτών ζουν στη χώρα μας. Αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που έχασε με ένα ποσοστό το οποίο είναι αρκετά ψηλό και το οποίο είναι το εφαλτήριο για την πορεία του από εδώ και πέρα. Νομίζω λοιπόν ότι ο Αλέξης το είπε αυτό γιατί καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ο στόχος, γιατί ο Αλέξης είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ευρύτερα της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Αυτός ο ίδιος συνιστά την βασική απειλή για το σύστημα εξουσίας και αυτόν θα προσπαθήσουν και θα το δούμε στην πορεία να τον πλήξουν με τέτοιες μεθόδους. Ήτανε τακτική δηλαδή η δήλωση περί Βρώμικου 89, ναι. Γιατί το Βρώμικο 89 αμφισβητεί πλέον και πολλά άλλα πράγματα που γίνανε το Βρώμικο 89. Η σημειολογία ίσως του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που εκείνη την εποχή ήταν και πρωθυπουργός, η παραπομπή Ανδρέα Παπανδρέου, για να μην ξεχνάμε.
τα γεγονότα εκείνης της περίοδου. Βλέπετε δηλαδή remake εκείνης της περίοδου. Ψιλοαστείο φαίνεται γι' αυτό το... Καμιά, όπως λέει και ο λαός μας, ας πούμε, η ιστορία επαναλαμβάνεται συνήθως αφάρσα. Και εγώ προσωπικά... Πάντως ο Παγγελόπουλος είπε βλέπει ειδικό δικαστήριο για τον εαυτό του. Είναι δεδομένο ότι θα το πάνε... Φαίνεται από την προανακριτική και τρόπος που λειτουργούν στην προανακριτική ότι άρον-άρον, ας πούμε, τον πάνε προς το ειδικό δικαστήριο. Είναι δεδομένο αυτό. Ήταν, νομίζω, προηλυμένη απόφαση. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι, από τη μια, είναι αστεία. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα, πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα ενάντια στον Παπαγγελόπουλο. Δεν υπάρχει. Στηρίζονται σε μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι οι ίδιοι, ας πούμε, είναι αφαιρέγγυοι και αρκετά μπερδεμένοι. Εσείς τώρα που τα βλέπετε τα πράγματα, είστε ένας άνθρωπος που δεν χρησιμοποίησε την κομματική του ιδιότητα για να έχετε και. Δεν έχετε καμιά ιδιοτέλεια δηλαδή, αλλά τα βλέπετε τα πράγματα. Έχετε περισσότερος κόσμος αριστεράς, πολιτική δεν είναι άποψη. Εμείς. Έχετε και πολιτική άποψη. Όταν βλέπετε τώρα όμως αυτό το. Τον κύκλο στο Μαξίμου, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Τζανακόπουλος, τότε ο κύριος Παπαγγελόπουλος, που βγαίνανε ουσιαστικά, πηγαίναν για το, δεν θυμάμαι σε ποια σύσκεψη, το βράδυ της Κυριακής και κάνουν δηλώσεις για το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Και υπήρχε γενικότερα μια φλιαρία εκείνη την περίοδο σχετικά με την υπόθεση. Δεν νομίζω, εντάξει, εγώ τα παρακολουθώ πολύ προσεκτικά. Δεν νομίζω ότι ήταν φλιαρή. Νομίζω ότι όντως η Δοβάρτης είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Ελλάδα μαζί με τα εξοπλιστικά. Έχει ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο τρομερά ποσά από τα φάρμακα. Είναι μεγάλα τα νούμερα. Είναι πιο μεγάλο σκάνδαλο από τη Siemens. Άρα το θεωρώ και εγώ ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και θεωρώ επίσης ότι όντως πρέπει να διερευνηθεί, να πάει μέχρι τέλους. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιοι να κάνανε πάρτι δισεκατομμυρίων και να βγουν όλοι αλόβητοι από αυτή την ιστορία. Είτε είναι στελέχη του κρατικού μηχανισμού, είτε είναι γιατροί, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα. Εσείς τώρα βλέπετε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει και πολιτικές εξελίξεις, κύριε Καθούλη, δηλαδή ότι το κρίσιμο... τα περί εκλογών που ακούγονται. Εγώ βλέπω να υπάρχει ένα προεκλογικό χρώμα στην πολιτική ζωή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θέλουν να πάνε σε εκλογές. Στο μυαλό πολλών στη Νέα Δημοκρατία είναι να πάνε σε εκλογές τώρα που ακόμα δεν έχει αρχίσει η μεγάλη φθορά της κυβέρνησης. Γιατί σε λίγους μήνες, σύντομα δηλαδή, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που θα αρχίσει να φαίνεται πια η καταστροφή στην ελληνική οικονομία, που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, όταν έχει 16% ύφεση στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, μιλάμε για ένα τρομακτικό νούμερο. Έτσι, τρομακτικό. Το οποίο αν. Δεν πάει όσο καλά μπορεί να πάει ο τουρισμός δηλαδή την περίοδο αυτό το δίμηνο. Την περίοδο του κορονοϊού, έτσι. Την περίοδο του κορονοϊού. Που κλείνουν τα πάντα. Βεβαίως, την περίοδο του κορονοϊού είναι πολύ μεγάλη ύφεση, αλλά προσέξτε, έχουμε ύφεση στο τελευταίο τρίμηνο του 19. 0,9 που βγήκε. Και 1% ύφεση το πρώτο τρίμηνο του 20. Που ακόμα με δεν 15 έχει μέρες, ο κορονοϊός, 15 μέρες κορονοϊού. Άρα η Νέα Δημοκρατία που παρέλαβε μια οικονομία στο 2,8 ανάπτυξη και έλεγε ότι είναι μια χαμηλού επίπεδου ανάπτυξη, εμείς θα έρθουμε, θα την εκτοξεύσουμε, θα πάμε πάνω από 4% και μετά ακόμα παραπάνω στην πορεία. Άρα συνεχίζει την παράδοση, όπως και την περίοδο Σαμαρά, δεν έχουμε ούτε ένα τρίμηνο ανάπτυξη. Ναι, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, καταφέραμε να έχουμε 12 συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, με μνημόνια στα 3,5 από τα 4,5 χρόνια, μαζί ξεκινώντας από το Γενάρη του 2015, καταφέρνει η Νέα Δημοκρατία από τον Ιούλιο που βγήκε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει γυρίσει από το 2,8 ανάπτυξη σε ύφεση στην οικονομία, να προχωράει σε νέα ύφεση στις αρχές του 20 και έρχεται η καταστροφή με τον κορονοϊό και το πάει στο μείον 16. Αν δεν ανακάμψει η οικονομία λίγο αυτό το τρίμηνο με τον τουρισμό, να παρακαλάμε δηλαδή όλοι, αν και δεν φαίνεται, να πάει καλά ο τουρισμός για να δουλέψει ο κόσμος και για να έχει έσοδα η οικονομία, αν κλείσει με πάνω από 10% ύφεση χρονιά, τα πράγματα καταλαβαίνετε που θα έχουμε φτάσει στα χρόνια των μνημονίων πάλι. Ήδη κόσμος υποφέρει, χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με πολύ μικρά εισοδήματα έως καθόλου. Με τα μνημόνια έγινε μέσα σε μια πενταετία η ζημιά του 20% του ΑΕΠ. Εδώ κινδυνεύεις να χάσεις το 10-15% του ΑΕΠ σε ένα χρόνο. Είναι τρομερό νούμερο. Είναι τρομερό νούμερο και δεν σώζεται ούτε με ένα μνημόνιο μετά.
Κοιτάξτε όμως, κάνει λάθη. Εδώ έχει ευθύνες η Νέα Δημοκρατία, έχει ευθύνες η κυβέρνηση. Και τι να κάνει, να φέρει τους Σουηδούς τουρίστες στην Ελλάδα για τους Εγγλέζους. Πώς θα τους φέρει, δεν μπορεί να τους φέρει. Υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα έτσι, με τον κορονοϊό, με το lockdown και την κατάσταση που επικρατεί σε πάρα πολλές χώρες από τις οποίες προέρχονται ένα μεγάλο μέρος των τουριστών. Αλλά το θέμα είναι συνολικά ότι δεν ακούνε. Δηλαδή και με το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι 1 του ΣΥΡΙΖΑ και με το πρόγραμμα Μένουμε Όρθιοι 2 τους έχουμε πει μην αφήσετε τα πράγματα να εξελιχθούν, πάρτε προς το βαρύ μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Αξιοποιήστε ένα μέρος του μαξιλαριού, το 37% που σας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ρίχτε τα στην αγορά. Στηρίξτε τις επιχειρήσεις, στηρίξτε τους εργαζόμενους, ώστε η ύφεση να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Δεν το κάνανε. Έχουν μονές. Προχωράνε με αυτό όπως κάνουν και στην εξωτερική πολιτική. Με το βλέποντας και κάνοντας και άστο λίγο να κυλήσουν τα πράγματα και με αποτέλεσμα να χειροτερεύει η κατάσταση. Και θα αναγκαστούν μετά για να ανορθώσουν την οικονομία, για να βγούμε από την καταστροφή και να ρίξουν περισσότερο χρήμα και να οδηγηθούν πιθανώς. Εσείς τώρα βλέπετε ή δεν βλέπετε εκλογές? Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάνε σε εκλογές. Να σας πω γιατί. Η μία περίοδος θα πήγαιναν τώρα. Θα μπορούσαν να τα κάνουν τώρα και να πούνε ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Θα θεωρούνταν, άμα έκανε τώρα τις εκλογές, θα θεωρούνταν λίγο κοινικό ότι πάνε να αξιοποιήσει τη δημοφιλία που απέκτησε από το χειρισμό στην υγειονομική κρίση και να το εκμεταλλευτεί. Αν το πάει τώρα γύρω στον Οκτώβριο, θα έχει σκάσει ήδη το θέμα στην οικονομία. Γιατί ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος θα είναι άσχημα τα πράγματα. Ήδη αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός στον τουρισμό. Είναι 300.000, τα 60% των ξενοδοχείων δεν έχουν ανοίξει. Στις τουριστικές περιοχές και είναι 300.000 οι εργαζόμενοι, οι εποχικοί, οι οποίοι για ένα και χρόνο δεν θα έχουν εισόδημα στα χέρια τους καθόλου. Και δεν έχει προβλέψει και ένα μέτρο για αυτούς. Δεν υπάρχει μέτρο στήριξης αυτών των εργαζομένων. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε. Βάλτε στα θέματα επίσης, στην εστίαση συνολικά έχουμε πρόβλημα. Στις ταβέρνες έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Εδώ στη γειτονιά μας τι γίνεται, στην πόλη μας, στην Καβάλα. Δεν υπάρχει ψυχή. Στη Θάσο δεν ανοίξανε. Την προηγούμενη Κυριακή ήταν όλα κλειστά, δεν είχαν ανοίξει ακόμα τα μαγαζιά. Αυτή την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, ανοίξαν, δεν είχαν κόσμο. Σαν προβάλλοντα, δεν υπάρχουν 3-4 οικογένειες Βουλγάρων. Δηλαδή, έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στην Δράμα με τα Μάρμαρα. Έχουμε πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους. Έχουμε πάρα πολλά και συσσωρεύονται. Θα σκάσει αυτό το πράγμα. Θα έχουμε άσχημες καταστάσεις. Εμείς και τώρα τους λέμε πάρτε μέτρα τώρα. Στηρίξτε. Υπάρχουν χρήματα να αξιοποιήσετε. Μην περιμένετε να δοθεί η ευρωπαϊκή βοήθεια. Γιατί αν η ευρωπαϊκή βοήθεια και λόγω της γραφειοκρατίας και δεν ξέρουμε ακόμα ποιες διαδικασίες αρχίσει να δίδεται του χρόνου το καλοκαίρι. Θα έχει ισοπεδωθεί το σύμπαν. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν εδώ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ο Δημήτρης Καρβούνης, κυρίες και κύριοι, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Πάμε στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και να χαιρετήσουμε εδώ τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη αγροτικής ανάπτυξης και κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, ο κύριο Γιώργο Ζιμπίδη, είναι περιφερειακός σύμβουλος της Δράμας. Τι κάνετε? Χαίρετε, κύριε φυλακτέ. Να χαιρετήσουμε και τον κόσμο που μας παρακολουθεί σήμερα και με τις απότομες τις ζέστες, αν έχει το κουράγιο να κάθεται και να μας βλέπει. Πάντως έχετε, γενικότερα αυτή την περίοδο υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν τον αγροτικό τομέα ευρύτερα. Και είχαμε και φυσικές καταστροφές λόγω των ακραίων. Αν και πλέον, κύριε Ζιμπίδη, επειδή γνωρίζετε από τον αγροτικό τομέα, πλέον αυτά δεν είναι ακραία, είναι συνεχή. Είναι συνεχή. Ευτυχώς θα έλεγα ότι εδώ στη Δράμα, στον νομό Δράμα, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα, δεν είχαμε ιδιαίτερες αναφορές σε ζημιές. Στην τελευταία χαλαζόπτωση που ήταν τεράστια. Που δεν αφορούσε όμως τόσο τον κάμπο. Ναι, δεν αφορούσε τον κάμπο. Λίγο στη Χαριτωμένη και στην Μικρόπολη μου είχαν πει μετά από επικοινωνία που είχα και λίγο προς το Μοναστηράκι, κάτι λίγες ζημιές δηλαδή. Αντιθέτως στην Ξάθη και στην Κομωτινή και στο Νέστο υπήρχαν ζημιές. Έτσι, γιατί η περιφέρειά μας, εγώ εκπροσωπώ όχι μόνο τον περιφερειακό κοινότητα Δράμας, ασχολούμαι και με τους άλλους νομούς. Εκεί είχαμε αρκετά θέματα και μου δίνεται ευκαιρία πραγματικά τώρα, μια και ξεκίνησε έτσι η κουβέντα, η συζήτηση, να πω πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο παλεύω μαζί με φορείς και παράγοντες της Καβάλας για την αντιχαλαζική προστασία, την εναέρια αντιχαλαζική προστασία, για την επέκτασή της
και στην Ξάνθη και στον Ομοδράμας, το οποίο μας δυσκολεύει πάρα πολύ αυτή η περίπτωση. Δηλαδή αυτή η αντιχαλαζική προστασία θέλει μια προγραμματική επιπλέον σύμβαση. Πρέπει να αγοράσει ο ιδιώτης που έχει αναλάβει το τμήμα μέχρι την Καβάλα κι άλλο αεροπλάνο ουσιαστικά, να μπορούσε να εντάξουμε κι άλλη περιοχή. Να το πούμε για να το καταλάβει ο κόσμος ότι βομβαρδίζονται τα σύννεφα για να μην έχουμε απότομες βροχοπτώσεις ή χαλαζοπτώσεις. Περισσότερο χαλαζόπτωση, γιατί χαλαζόπτωση στην βροχόπτωση δεν μπορεί να την αποτρέψει. Τις χαλαζοπτώσεις. Τις χαλαζοπτώσεις ιδιαίτερα με τα μετεωρολογικά έχουν ότι σηκώνει ένα αεροπλάνο, φεύγει στην Μπέλα, φεύγει στις Σέρες, φεύγει στην Καβάλα, φεύγει στην Ξάνθη, φεύγει στη Δράμα. Στο σημείο εκείνο δίνει κάτι φιαλίδια ο ΕΛΓΑ που κάνουν αυτή την εκτόνωση, την έκρηξη στο σύννεφο και γίνεται βροχή το χαλάζι, να σας πω. Και από όσο μου έλεγε άνθρωπος που ασχολήθηκε με τον τομέα, που δούλευε δηλαδή, ναι, σε αυτή τη δουλειά, το κέρδος είναι τεράστιο για την εθνική οικονομία, αν μπορείς δηλαδή να χρηματοδοτήσεις τέτοιες δράσεις. Ναι, υπάρχει πρόβλημα όμως, δηλαδή στη σύμβαση ο ΕΛΓΑ με τον ιδιώτη, ο οποίος είχε να είναι και συμπατριώτης μας, είναι από τον Άγιο Θανάση καταγωγή του, που έχει την προστασία την αντιχαλαζική μέχρι τη Θεσσαλία και μέχρι την κεντρική Μακεδονία στα όρια εδώ τα δικά μας. Μάλιστα. Ένα σημαντικό θέμα είναι αυτό. Φυσικά οι αγρότες διαμαρτύρονται και καλά κάνουν, γιατί βλέπουν ότι επέρχεται μία ζημιά και μετά η αποζημίωση είναι ελάχιστη ή καθόλου ή απαιτείται μια διαδικασία χρονοβόρα. Είναι ένα θέμα και αυτό. Σαφώς και είναι. Εκεί φυσικά τα περιφερειακά συμβούλια δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όχι, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι παρεμβάσεις όσον αφορά στον ΕΛΓΑ για γρήγορη αντιμετώπιση της όποιας ζημιάς έχει υπάρξει, δηλαδή των εκτιμήσεων, αλλά οι ενστάσεις και οι προθεσμίες για να υποβάλουν στάσεις κάποιους αγρότες που θεωρεί ότι τον αδίκησαν στην εκτίμηση. Εκεί αργούν και δεν υπάρχει προσωπικό στον ΕΛΓΑ ιδιαίτερο. Όλοι ξέρετε, αν το γνωρίζετε, ο ΕΛΓΑ λειτουργεί το περισσότερο το καλοκαίρι με συμβασιούχους. Έτσι, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα. Πρέπει να πούμε, κύριε Ζιμπίδη, συμμετέχετε και στην εκτελεστική επιτροπή, όπου συμμετέχουν όλοι οι αντιπεριφερειάρχες. Εδώ τώρα τι θα γίνει με αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που είπε ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Μέτιος. Ναι. Το βλέπετε αυτό να τρέχει το πρόγραμμα και αφορά παρεμβάσεις της περιφέρειας, στήριξη των επιχειρήσεων, 25 με 30 εκατομμύρια είπε. Τόσο. Στην τελευταία εκτελεστική που είχαμε τέθηκε αυτό το θέμα της στήριξης των μικρομεσαίων, μεσαίων επιχειρήσεων, εν πάση περιπτώσει επαγγελματιών, ανάλογα που επλήγησαν από τον κορονοϊό. Τη στήριξη από την περιφέρειά μας. Ομόφωνη ήταν βέβαια η απόφαση. Σχεδιάζεται η διαδικασία πώς θα γίνει, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Προφανώς πιστεύω ότι κάτι παρόμοιο με αυτό που εφάρμοσε η κυβέρνηση, να σας πω, κάτι παρόμοιο και στοχευμένα σε τομείς της οικονομίας, της παραγωγής, θα είναι και της περιφέρειας. Το κονδύλι είναι 25 με 30 εκατομμύρια. Ο σχεδιασμός είναι σε εξέλιξη, τώρα ξεκινάει. Δεν μπορούμε να πω ακόμα εξειδικευμένα κάτι συγκεκριμένο. Θα το δούμε στο σχεδιασμό και στο... Μάλιστα. Επίσης, είδα και κάποιες δηλώσεις τις οποίες κάνατε για το θέμα της σιδηροδρομικής Εγνατίας, για να το πούμε έτσι, αν και δεν είναι ακριβώς έτσι. Σύνδεση των λιμανιών δηλαδή. Έτσι ονομάζεται τουλάχιστον. Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, που αφορούν εμάς αυτά τα λιμάνια. Εδώ τώρα είχαμε μία αρθρογραφία από τον κύριο Κατσιμίχα, αρχίζουν και τοποθετούνται οι περιφερειακοί σύμβουλοι, έχετε τοποθετηθεί και εσείς. Φυσικά είναι ένα θέμα για το οποίο συζητάμε σε επίπεδο πλέον θεωρητικό και μόνο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια. Κύριε Φυλακτέ, η σιδηροδρομική Εγνατία δεν ήρθε σήμερα, όπως ονομάζεται. Είχε έρθει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο όταν ήμουν το 12-13. Κάποιες προεγκρίσεις μελέτων περιβαλλοντικών. Και εκεί είχαμε διαφωνήσει για στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δράμας να πω πρωτεργάτη τότε τον Γιάννη τον Τελίδη, ο οποίος του αναθέσαμε και κάθεσε και διάβασε όλη τη μελέτη, ακριβώς ήταν το θέμα που θα συζητούσαμε και αποσύρθηκε.
Έρχεται τώρα, και το έχω κάνει σε δηλώσεις σας στην κυρία Οικονόμου κάποια στιγμή, και δήλωσε ότι δεν βλέπω να ασχολείται κανένας στη Δράμα με αυτό το θέμα, γιατί ήταν σε διαβούλευση ένα μήνα, 40 μέρες, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αεροδρομικής Εγνατίας, η οποία λέει ότι θα έρθει από τη Θεσσαλονίκη, Ασπροβάλτα, Βόλβη, νότια από τον λιμνών δηλαδή του Λαγκαδά, Ασπροβάλτα, αρχαιολογικοί χώροι Αμφίπολης κλπ. Και να καταλήξει στον Αμυγδαλαιώνα. Από τον Αμυγδαλαιώνα θα τρυπήσουν για να βγει το βουνό, να βγει στην Καρβάλη, να συνδεθεί το λιμάνι. Αυτό το οποίο έχω πει και ζήτησα πραγματικά από τους φορείς πρωτίστως, να το και πω. Και αυτό προτείνεται σε μια περιβαλλοντική μελέτη. Σε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή, τι επίπτωση θα έχει αυτή η χάραξη της γραμμής. Ναι, άρα ουσιαστικά για να ψάχνουν την επίπτωση, την περιβαλλοντική, σημαίνει ότι σκέφτονται από εκεί. Ναι, υπάρχουν τα ευρωπαϊκά δίκτυα και υπάρχουν πραγματικά που χαράς μελλοντικά, πιθανόν εμείς τα εγγόνια. Μετά από 30 χρόνια ίσως. Ναι, τα εγγόνια μας να το δουν. Αλλά έτσι έγινε και η Εγνατία. Ναι. Να θυμίσω ότι κάπως έτσι ξεκίνησε. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Γι' αυτό είχα πιστεί στην προσοχή και έκανα τη δήλωση αυτή την κυρία Οικονόμου στο κανάλι σας και λέω ότι προσοχή, πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι οι παράγοντες της Δράμας. Πρωτίστως, βεβαίως, πρέπει να προκαλέσει ο κυβερνητικός βουλευτής και οι υπόλοιποι βουλευτές να το συζητήσουμε με τους θεσμούς εδώ που υπάρχουν, δήμαρχοι, μελητήριο, όποιοι είναι εμπλεκόμενοι, και είναι ο νομός. Αυτό παρακάπτει τη Δράμα. Α, ό,τι και αν μου λένε ότι αυτό που σχεδιάζεται Καρβάλι, Τοξότες, Δράμα, είναι εκ του πονηρού. Και θα σταθώ σε δύο σημεία, γιατί πραγματικά θέλω να δώσουμε λίγο βάση εδώ και να καταλάβει και ο κόσμος. Γίνεται αυτή η πρόταση νότια, να το πω, της Θεσσαλονίκης, όπως είπα, από τη Βόλβη, την Αμφίπολη, για αυτά. Να μιλήσουμε για τα περιβαλλοντικά. Φυσικά, υπάρχουν περιβαλλοντικά ζητήματα. Εγώ θα μιλήσω το πολιτικό κομμάτι. Και περιβαλλοντικά υπάρχουν σε αυτή τη χάραξη. Και περιβαλλοντικά υπάρχουν βεβαίως. Και υπάρχει και μια όμως άλλη πρόταση, την οποία πραγματικά. Μικροβιότοποι, λίμνες, αρχαιολογικοί χώροι. Ο Κώστας ο Κατσιμίγας, που είναι στην αντιπολίτευση για αυτός φυσικά. Όταν ήμασταν στην περιφέρεια ως εκτελεστικός γραμματέας, είχε ασχοληθεί και είχε διατελέσει μετέπειτα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το γνωρίζει το θέμα. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και πρωτού μου 7-8 χρόνια που ήμασταν μαζί στην ίδια παράταξη με τον Γιαννακίδη. Και τώρα ακόμα βεβαίως και υπάρχει συνεργασία και αυτό πραγματικά πρέπει να γίνεται. Και δεν έχω διαφορετική άποψη. Έχουμε συμφωνήσει. Εγώ τουλάχιστον έχω συμφωνήσει με την άποψη αυτήν και τα άρθρα που έχει καταθέσει. Είναι παρήγορο, γιατί και ο κύριος Παπαϊμανουήλ που ήταν εδώ πριν λίγες μέρες επίσης συμφώνησε. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα. Η άλλη πρόταση του υπάρχει είναι αυτή. Από Θεσσαλονίκη, Νέα Φιλαδέλφεια που βγαίνει, η σύνδεση να γίνει απευθείας Σέρες, όχι το βόρειο τμήμα, αυτό που υπάρχει σήμερα, για όσους μας ακούνε να το καταλάβουν. Είναι στην διάμεση, δηλαδή πολύ πιο νότια, σε μια ευθεία να σας πω, από Θεσσαλονίκη. Είναι τα ίδια χιλιόμετρα ακριβώς, 155 χιλιόμετρα είναι η πρόταση που έχουν, 155 χιλιόμετρα βγαίνει για Σέρες, από εκεί υπάρχει το δίκτυο διαδράμα, και μένει δηλαδή το κομμάτι της Δράμας Αμυγδαλαιώνα να συνδεθεί το κανάλι της Καρβάλης. Άρα, αν γίνει μια τέτοια χάραξη, περιβαλλοντικά είναι και λιγότερη, λιγότερη επιβάρηση, μικρότερη επιβάρηση, γιατί περνάει η προτινόμενη χάραξη και από λίμνες που είναι νατούρα. Μιλάμε για νατούρα. Βέβαια. Περνάει από δύσκολα κομμάτια πάνω από την Ασπροβάλτα ή κοντά στην Ασπροβάλτα από τα βουνά. Περνάει από αρχαιολογικό χώρο, από Αμφίπολη. Ενώ όλο το άλλο, η πρόταση που συμφωνούμε δηλαδή, και κατατείνουμε σε αυτή την πρόταση πιο βόρεια να πάει απευθείας στη Θεσσαλονίκη Σέρες, ούτως ώστε από Σέρες να έρθει Δράμα, να μην παρακαμφθεί η Δράμα και να κολλήσει τον Καλαμό. Και είναι σημαντικό, γιατί λέτε κάτι σωστό εδώ τώρα, ότι μην αρχίσει ο κόσμος και λέει καλά τώρα κάτι που θα γίνει. Έτσι έγινε και με την Εγνατία, το θυμόμαστε όλοι. Εγώ ήμουν ένα μικρό παιδί όταν λέγανε ότι θα περάσει από την Πάφρα και λοιπά η Εγνατία και ξαφνικά είδαμε να αλλάζει η χάραξη και με την αλλαγή της χάραξης μπαίνουν οι βάσεις ουσιαστικά. Ουσιαστικά μπήκαν οι βάσεις της ακόμα μεγαλύτερης απομόνωσης μιας περιοχής. Το ζητάω και είπα εγώ σε οποιαδήποτε συγκέντρωση, μάζοξη όλων των φορέων στον δρόμο, θα δηλώνω παρόν δηλαδή, σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά πρέπει να βρεθούν. Και πιστεύω ότι θεωρώ ότι την
πρωτοβουλία πρέπει να την έχουν οι βουλευτές. Πρωτίστως ο κυβερνητικός και οι δύο άλλοι βουλευτές. Δεν είναι άμερη από των προσπαθειών αυτών και οι άλλοι δύο βουλευτές να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Να κάτσουμε να το αναδείξουμε αυτό το θέμα. Δεν γίνεται. Και να πω και κάτι ακόμα. Το λιμάνι της Καρβάλης, ουσιαστικά οι Καβαλιώτες δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Έχω μιλήσει με όλους τους Καβαλιώτες βέβαια για αυτό το θέμα αυτό. Οι οποίοι λένε, εντάξει, το κάνω. Ξέρεις, είναι πιο γρήγορα αυτά. Δεν είναι πιο γρήγορα. Δεν είναι πιο ακριβό. Και το πιο ακριβό θα έλεγα ότι δεν με αφορά και τόσο πολιτικά. Όταν πρόκειται να αφήσει ένα νομό ολόκληρο και να τον αποκλείσει και από την Εγνατία, τη σιδηροδρομική, όπως τη λένε. Γιατί λειτουργεί, πιστεύω, κύριε Φυλακτέ, ανταγωνιστικά η Θεσσαλονίκη, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τον Καρβάλης. Γιατί τα φορτία, αν είναι να φεύγουν από Καρβάλη απευθείας Θεσσαλονίκη για να πάνε προ Μαχώνα, έτσι όπως με την νέα χάραξη που προτείνουμε ή που έχουμε στο μυαλό μας, μπορεί να αλλάξει και να είμαστε και λάθος. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι λάθος αυτή η πρόταση. Πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να το συζητήσουν όλοι οι φορείς. Τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς το αναδείξαμε, πρέπει να πούμε, και με τον κύριο Κατσιμίγα, να πούμε ότι και ο Μάκης ο Μουρατίδης έχει σειρά κειμένων. Με το Μάκη είχαμε μιλήσει, ακόμα τα βγήκε στην διάβια. Επίσης βγήκαν καθηγητές πανεπιστημίου πλέον. Βεβαίως. Οι οποίοι λένε ότι αυτό υπάρχει, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι κάτι που είναι στο πρόωρο στάδιο, γιατί αν προκύψει μια μελέτη περιβαλλοντική, πληρωθεί και γίνει και λοιπά, μετά άντε πάνε να την ανατρέψει και πάνε να την αλλάξει στη χάραξη ή οτιδήποτε άλλο. Και απορώ πως και ο, να το πω, υπουργός υποδομών ο Καραμαλής, ο οποίος είναι και σαιρέος να το πω έτσι, δεν ακούει τίποτα και από σαιρές. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια δεν πρέπει να είναι ένας νομός μεμονωμένος. Συλλογικά πρέπει να το δούμε. Σαιρές μένουν απόξω. Δράμα μένει απόξω. Για ποιο λόγο. Υποβαθμίζεται σχετικά, όπως λένε και τα κείμενα, το λιμάνι της Καβάλας σε μια περίοδο που γίνεται μια συζήτηση. Εγκλωβίζεται πραγματικά να πηγαίνουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ένα λιμάνι το οποίο έχει πολύ μεγάλο η βύθιση των καραβιών, δηλαδή που μπορεί να έρχονται, είναι πολύ βαθύ, ακριβώς της Καβάλας. Σε σχέση με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή μπορεί να έρχονται καράβια που βυθίζονται πολύ, έχει πολύ μεγάλο βάθος του Καρβάλης, σε αντίθεση με μπαίνει πάντως μια λογική Αλεξανδρούπολης που είναι πιο μεγάλο περιφερειακή συνείδηση από όσο καταλαβαίνω. Μπαίνουν θέματα, αυτά είναι θέματα πολιτικά που αφορούν και την Δράμα και την Καβάλα και τη Σέρες στην άλλη περιφέρεια. Είναι η αναπτυξιακή προοπτική της περιφερειάς μας. Εμείς στο χωροταξικό που είχαμε ψηφίσει το 2011 τροποποιήθηκε επί Παυλίδη το 2015 στην τροποποίηση. Μιλάει για την Εγνατία, αλλά δεν ορίζει φυσικά από πού θα περάσει. Λέμε ότι πρέπει να συνδεθούν τα λιμάνια Καρβάλης-Αλεξανδρόπολης. Δεν έχουμε πιάσει όμως και έχουμε δείξει την χάραξη που θα είναι. Είναι ένα όριστο. Η τροποποίηση έγινε το 2015 του χώρου ταξικού. Άρα βλέπετε βηματάκι, κομματάκι, κομματάκι συμπληρώνεται ένα παζλ το οποίο, όπως είπατε και εσείς και εγώ, ότι μετά από 30 χρόνια πιθανόν θα γίνει ολοκληρωθεί. Αλλά μετά από 30 χρόνια είμαστε. Τι θα έχουμε να πούμε στους όποιους. Καλό θα είναι να τα προλαμβάνεις κάποια γεγονότα. Και πάλι, από αυτό το βήμα. Σχεδιασμός. Καλό πραγματικά τους βουλευτές του νομού να πάρουν να αναλάβουν πρωτοβουλία και να γίνει συναντήσεις και συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι κάτι που αγγίζει τη μία παράταξη την άλλη. Μας αγγίζει όλους. Τώρα είστε φυσικά περιφερειακό σύμβουλος με μια παράταξη αντιπολίτευσης, αλλά ουσιαστικά συμμετέχετε και στην διοίκηση. Τι γίνεται τώρα με τα άλλα θέματα που αφορούν και την περιφερειακή ενότητα Δράμας, ας πούμε αυτό το κομμάτι μέχρι Αμφίπολη, έχετε κάποια γνώση του τι γίνεται με τις μελέτες? Ακούμε λίγο αντικρουόμενα πράγματα, πρέπει να πω, κύριε Ζιμπίδη. Άλλα ακούγαμε ότι οι μελέτες είναι με μια ωριμότητα. Ο κύριος Καραμαλής προφέρει ότι μελέτες δεν βρήκα εγώ. Εγώ δεν είμαι στην Εγνατία. Την πληροφόρηση. Ναι, σας το λέω χαριτολογώντας, δεν είμαι στην Εγνατία, ούτε στο Υπουργείο για να ξέρω ακριβώς. Είναι ένα έργο το οποίο αφορά την κυβέρνηση αποκλειστικά, την κάθε κυβέρνηση. Και ο Τσίγερς, ο πρωθυπουργός, ο πρώην, ο κ. Τσίπρας, είχε πει ότι τέλη του, στο περιφερειακό συνέδριο που έγινε στην Κομωτινή, ότι τέλη του 19, αν δεν κάνω λάθος, το τέλη του 18, αν δεν κάνω λάθος, ναι, θα είναι έτοιμες οι μελέτες. Το είχε δεσμευτεί για αυτό το πράγμα. Πρέπει να τα είπε αυτά το Νοέμβριο του 17. Το 18, νομίζω. Το 18. Το περιφερειακό συνέδριο ήταν, έγινε το 18, αν δεν κάνω λάθος.
Και είδε και ο κύριος Καραμαλής και είχε πει ότι είναι δέσμευση της κυβέρνησής μας και του Πρωθυπουργού και προεκλογικά ότι αυτό δρομολογείται και τελειώνει. Επειδή δεν είναι έργο της περιφέρειας, αλλά αγγίζει σαφώς την περιφέρεια και την ενδιαφέρει, αυτό το οποίο είναι ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε δεσμευτεί να το πω σαν παρατάξεις του κυρίου Μέτριου και η δικιά μας η παράταξη, πέρα από 2-3 ακόμα άλλα που συμφώνησα με τον κύριο Μέτριο προκειμένου να γίνει συνεργασία, αν μας δοθεί ο χρόνος να πω και ένα ακόμα ένα από τα θέματα τα οποία συμφωνήσαμε και θα υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα από αυτά ήταν. Μπήκα, λέτε, κάποια προαπαιτούμενα για να υπάρξει αυτή. Σαφώς δεν πήγα έτσι για να πάω. Για ποιο λόγο να πάω. Τουλάχιστον εγώ για τη Δράμα, για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμα, ζήτησα 2-3 συγκεκριμένα πράγματα εμβληματικά, να το πω, κατά την άποψή μου. Για να γίνουν, για να μπορέσει να γίνει αυτή η συνεργασία. Ο πιο έμπειρος Περιφερειακός Σύμβουλος, έχετε τρίτη. Εντάξει, ναι, μα θεωρώ εκ των ουκ άνευ να πας να συνεργαστείς με κάποιον, γιατί επέβαλε ο νόμος αυτή τη συνεργασία. Αλλιώς δεν θα υπήρχε κυβερνησιμότητα, όπως λένε, πραγματικά δεν θα μπορούσε να κυβερνήσει. Άρα πρέπει να συνεργαστείς σε ένα-δύο πράγματα. Τα πολιτικά, βλέπετε, τα θέματα ακριβώς πολιτικά που μπαίνουν είναι αυτό που είπαμε, η αξιοδρομική εγνατία, και βλέπετε ότι συμπλέουμε με την άλλη την αντιπολίτευση, τουλάχιστον προσωπικά ο Γιώργος Ζιμπίδης μέχρι στιγμής, για τη αξιοδρομική εγνατία με τον κύριο Κατσιμίγα. Τι πάει να πει αυτό? Είναι πολιτικό το θέμα, είναι σωστό για την περιφέρειά μας, έτσι θα συμπεριφερθώ. Δεν έχει συμπλέουμε ή στηρίζουμε την παράταξη του κυρίου Μέτριου, είναι όλα τα άλλα τα θέματα διαδικαστικά όσον αφορά τα έργα και τις εντάξεις. Ουσιαστικά λέτε τα πολιτικά θέματα, εσείς το λέτε πάντα ότι είναι πολιτικό το όργανο και δεν είναι για να περνάει διαδικαστικά θέματα ή τυπικά θέματα. Εκτός έδρας υπαλλήλων ή δηλαδή ένα θέμα που αφορά μια μελέτη. Έχω στο αύριο που έχουμε με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι γύρω στα 11 θέματα που εισηγούμε εγώ, που αφορά μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για λατομία. Που είναι μια τυπική διαδικασία. Είναι μια τυπική διαδικασία, την οποία την έχω ως Αντιπεριφερειακής Αγροτικής Οικονομίας. Εγώ εισηγούμε εγώ τα θέματα, παρακολουθώ. Οι υπηρεσίες όταν είναι θετικές και δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε κάποιες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού. Λεφτά που έρχονται, που πληρώνεις, που κάνεις ψηφιστικά, είναι κάποια θέματα τα οποία μπορείς να κάνεις κάποια κριτική γιατί γίνεται έτσι αλλιώς. Αλλά όχι, δεν είναι θέματα αντιπολίτευσης. Τα σημαντικά, λέτε, είναι τα πολιτικά θέματα. Τα πολιτικά. Ένα είναι και η Δράμα Αμφίπολη. Ναι, βεβαίως είναι αυτό. Άρα πρέπει η περιφέρεια να επιμένει αυτό που είχαμε συμφωνήσει ότι πρέπει να το δει και να επιμένει και να πραγματικά με πολύ μεγάλη προσπάθεια να υλοποιηθεί αυτό το έργο και να μην αφαιθούν οι μελέτες. Γιατί ο κ. Καραμαλής είπε ότι υπάρχει το έτοιμο το κομμάτι της μελέτης, της ορίμασης της μελέτης και θα δημοπρατηθεί μέσα στο 20 τουλάχιστον πιστεύει το Δράμα Μπάφρα, έτσι δεν είναι? Αυτό άκουσα εγώ. Το Δράμα Μπάφρα, αυτό άκουσα. Το άλλο δεν είναι έτοιμο ακόμα. Αφορά απόφαση της κυβέρνησης και της χρηματοδότησης. Όσον αφορά το Δράμα Καβάλα, το έχουμε πει πολλές φορές ότι ήδη μπήκε και θα δημοπρατηθεί ένα τμήμα της αυτό που αφορά την περιφέρεια. Και αυτό ήταν ένα σημείο. Σας προβληματίζει πάντως, έχω την αίσθηση, κύριε Ζιμπίδη, αυτή η πολύ μεγάλη καθυστέρηση από την ώρα που υπογράφεται κάτι μέχρι να ξεκινήσει. Δηλαδή, ναι, μεγάλη καθυστέρηση. Να σας πω κάτι. Ένα έργο για να οριμάσει. Μικρό, όχι τόσο μεγάλη εμβέλεια, να σας πω, χρειάζεται πάνω από 2 χρόνια μελετητική ορίμαση. Και αυτό πρέπει να το τρέξεις και να το επιμένεις και να το παρακολουθείς. Έτσι. Και να υπάρχουν τα χρήματα που να τα χρηματοδοτεί το κράτος στις μελέτες μέσω της εγνατίας ουσιαστικά. Έχει κουράσει πλέον αυτό εδώ το θέμα τον κόσμο, εγώ πιστεύω. Το να φτάσει η μπουλντόζα, δηλαδή να ξεκινήσει το έργο, είναι το εύκολο κομμάτι. Από την ώρα που θα μπει η μπουλντόζα. Το θέμα είναι να φτάσει η μπουλντόζα. Να φτάσει και να υπάρχουν τα χρήματα τα οποία αυτή την μπουλντόζα θα πας από εδώ μέχρι εκεί. Γιατί τα χρήματα που έχω δεν είναι να τα φτάσεις μέχρι στο τέλος. Αναδασμός δοξάτου. Αυτό ήταν το σημαντικό για μένα. Το πρώτο που είχα θέσει για συνεργασία με την παράταξη ήταν ότι ήθελα να γίνει ο αναδασμός του δοξάτου, να χρηματοδοτηθεί η μελέτη και να ετοιμαστούν τα τεύχη δημοπράτης για τον αναδασμό του δοξάτου. Και είμαι στην ευχάριστη θέση τουλάχιστον για να πω ότι έχουν ολοκληρωθεί τα τεύχη δημοπράτησης. Έμεινε το διαδικαστικό, το διοικητικό πλέον κομμάτι να περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή πήρε τον κωδικό τα χρήματα που χρειάζονται για να γίνει, να χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό. Είναι 1.250.
Για να γίνει και αυτό χρειάστηκε να κάνω μεγάλο άλλο έργο. Μεγάλο έργο, είναι 18.000 στρέμματα. Είναι ένα πιστεύω από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά που θα αναλαμβάνουμε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το προέταξα ως έργο στη συνεργασία μας αυτή που είχαμε. Και υλοποιείται αυτή η συμφωνία. Ένα μέρος της συμφωνίας μας είναι αυτό εδώ. Και υλοποιείται αυτή. Αφορά μόνο την κοινότητα του Δοξάτου ή και... Αφορά 18.000 στρέμματα από όλο το Δοξάτου. Υπάρχει και ένα κομματάκι αναδασμού που έγινε το 86, ένα μικρό τμήμα που είχαν τα καπνοχόραφα εκεί, που έγινε το 86. Καλύπτουμε ένα σχεδόν το... Όχι το σύνολο, δεν μπορώ να πω ότι καλύπτουμε το σύνολο του Δοξάτου, γιατί ο κάμπος του Δοξάτου είναι πολύ μεγάλος. Είναι στα 28.000 στρέμματα, δεν κάνω λάθος. Αλλά είναι από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά, πιστεύω. Βέβαια. Το Δοξάτου είναι ένας τέτοιος κατακαιρματισμός, μια τέτοια γη, η οποία χρησιμοποιείται και θα μπορέσει πραγματικά όλοι αυτοί οι αγρότες που δραστηριοποιούνται σε αυτή την περιοχή να δουν διαφορετικά τα πράγματα. Άμεσα, σύντομα, θα βγει στο... Κι αν δεν είχε ήταν ο κορονοϊός, θα είχε βγει ήδη στην... Θα σηκωθεί στην διάβη, για να το πω, η προκήρυξη και η διακήρυξη. Είναι ένα 270 η μελέτη αυτή. Και θα το παρακολουθώ και μέχρι το τέλος. Άλλη μεγάλη πληγή, κύριε Ζιμπίδη, γιατί το ξέρετε το χώρο πολύ καλά. Πόσα χρόνια ακούμε για αναδασμούς. Πόσα χρόνια και... Όταν ολοκληρώνεται σε πολλές περιοχές, είναι απαραίτητο να ξαναγίνει αναδασμός. Γιατί έχουν περάσει, γιατί έχει περάσει πολλά χρόνια. Είναι δύσκολο θέμα φυσικά. Όποιοι μας ακούνε, με το 1-200 δεν θα στρωθούν και οι δρόμοι και θα ανοίξουν και θα κάνουν τα πάντα. Χαρτούρα μόνο. Είναι να μαζευτούν όλο το διοικητικό κομμάτι, τα συμβόλαια, οι διαθήκες, ό,τι υπάρχουν, για να βγουν οι δικαιώσεις. Το χάος. Ναι, θα γίνει στο χάρτη, να το πω, πώς θα γίνουν οι δρόμοι, πού θα γίνουν οι δρόμοι, πώς θα γίνουν οι ζώνες, για όσους αγρότες καταλαβαίνουν από αυτό το που συζητάω, πιστεύω, πώς θα γίνουν τα στραγγιστικά, πώς θα ενωθούν οι λεκάνες απορροής με αυτά που λιμνάζουν με το κεντρικό, να το πω, ποτάμι που φεύγει και μαζεύει τα νερά για να μην έχουμε πλημμύρες, κατά το δυνατόν υδραυλική μελέτη που λέμε. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν ένα δύσκολο έργο. Γιατί για να γίνει ένας αναδασμός χρειάζεται υδραυλική μελέτη, μηχανολογική μελέτη. Είναι τοπογραφική εκτιμάτω. Είναι 3-4 μελέτες. Ουσιαστικά αλλάζουν όλα. Αλλάζουν σε όλα. Μια περιοχή. Αλλάζουν όλα. Και έπεται να το πω και τώρα το άλλο από τις εκπτώσεις αυτού του έργου. Γιατί οι εκπτώσεις της μελέτης είναι αρκετά μεγάλες και είναι και άλλα. Και άλλοι αναδασμοί που γίνονται παράλληλα στην περιφέρεια μας, δεν γίνεται μόνο στην Δράμα. Γίνεται και στο Τυχερό, στον Εύρο, γίνεται και στην Ξάνθη, στην Κομωτινή. Υπάρχουν 7-8 αναδασμοί που θα δημοπρατηθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Από τις εκπτώσεις αυτού του έργου παίρνει σειρά η Μαυρολεύκη. Γιατί ήταν, το αγρόκτημα της Μαυρολεύκης. Το αγρόκτημα της Μαυρολεύκης, γύρω στα 5.000 στρέμματα. Και φυσικά κάποιοι παλιοί λέγανε όταν γίνει ο αναδασμός της χωριστής θα αλλάξουν η ροή των πραγμάτων. Πολύ δύσκολο. Η χωριστή, να το πω. Το μεγαλύτερο αγρόκτημα. Γιατί πραγματικά ο κόσμος. Τα μεγαλύτερα, έτσι. Έτσι, το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα αγροκτήματα. Το οποίο καρκινοβατούσε γιατί πιστεύω ότι η υπηρεσία, η τοπογραφική είχε αναλάβει με τους υπαλλήλους τους. Υπάρχοντες που είχε η τοπογραφική να κάνει τον αναδασμό. Επί 10 χρόνια, 15, πήγαινε να ερχόντουσαν και δεν γινόταν αναδασμός. Πλέον έχουμε καταλήξει ή θα πρέπει να έχεις ένα τεράστιο σε όγκο προσωπικό και με γνώσεις, όχι μόνο τοπογράφους, μηχανικοί, γεωλόγοι. Για να γίνει η εξέλιξη, για να γίνει η εξέλιξη. Αλλιώς είναι μόνο να είχαμε να λέγαμε και να δουλεύουμε και... Μάζευε ο κόσμος συμβόλαια. Εγώ πέτυχα στην υπηρεσία που έμαθα εκεί 10 χρόνια ένας αναδασμός, ο οποίος τερμάτωσε. Και σαν άνθρωπος που ασχολείται και ασχολείται με τον αγροτικό τομέα, αλλά και σαν εργαζόμενος είναι σε υπηρεσία που έχει σχέση με είναι τον αγροτικό τομέα. Και να μην μπορεί να κάνουν επενδύσεις ο κόσμος γιατί είναι σε αναδασμό. Δηλαδή να κάνει μια γιώτα πρέπει να σε δώσουν άδεια από την υπηρεσία και μια αποθήκη. Δεν γίνεται αυτά. Με την περιοχή Νευροκοπίου, λίγο που είναι και η περιοχή σας, είναι η ιδιαίτερη πατρίδα σας. Πώς πάνε φέτος τα πράγματα με την πατάτα, τι έγινε με εκείνα τα στρέμματα στο περιθώριο? Τα λιμνάζοντα. Αυτά τα λιμνάζοντα. Όχι τα λιμνάζοντα μόνο, εκείνα τα στρέμματα που είχαν βγει σε κατάσταση lockdown, πούμε. Ναι, να το πούμε lockdown, γιατί. Στο περιθώριο. Σημαντικό είναι αυτό που μου λέτε τώρα, αυτό γιατί είναι, πολύ να κατεβού, είναι να επισκεφτώ το Υπουργείο και τον Μπενάκιο, το οποίο έχει την ευθύνη, να το πω, της
παρακολούθησης. Πόσες χιλιάδες, 3.000? 3.000 στρέμματα. 3.000 στρέμματα στην περιοχή περιθωρίου, στην ευρύτερη. Έχει σταματήσει η έρευνα πλέον. Καταλήξανε σε ένα σημείο και λένε ότι ξέρετε, αυτοί οι σπόροι είναι 5-10 ποικιλίες, 3-4 ποικιλίες πόσες είναι, οι οποίες είναι αθεκτικές να μην προσβάλλονται από αυτό το παθότυπο και να μην είναι άσχημη η πατάτα. Όχι ότι έχει πρόβλημα, το επαναλαμβάνω, γιατί πολλοί το εκλαμβάνουν ότι υπάρχει μια αρρώστια η οποία είναι κακιά στην πατάτα και θα έχουν κίνδυνο υγείας. Δεν υπάρχει από θέμα υγείας, είναι θέμα εμφάνισης της πατάτας, η οποία δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Πάντως χάρησε πολλά χρόνια. Ναι. Είναι για την περιοχή μεγάλη έκταση, δεν είναι δηλαδή 50 στρέμματα. Είναι στον αναδασμό και είναι κάποια άτομα που έχουν μόνο τα χωράφια τους όλοι εκεί, σε εκείνη την περιοχή, δεν έχουν άλλα. Δηλαδή 100 στρέμματα, ξέρω 2-3 παραγωγούς που έχουν τα 100 από 100 και από 80 στρέμματα ιδιόκτητα σε εκείνη την περιοχή για να αναγκάζονται να νοικιάζουν αλλού. Επήγεται μια συνάντηση στο Υπουργείο, κάναμε μια πιο μπροστά με τους βουλευτές τους τρεις και με τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και με τον αντιπεριφερειάρχη τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο και εγώ παρόν, να δούνε να κλείσουν ένα ραντεβού πριν τον κορονοϊό, να σας πω, να κλείσουν ένα ραντεβού στην Αθήνα με την κυρία Βουλτόγλου και να δουν τι θα γίνει. Εμένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να συνεχιστούν και υπάρχουν κάποιες ποικιλίες οι οποίες είναι δοκιμασμένες, λένε ότι δεν έχουν αυτή την ασχήμια πάνω τους οι πατάτες. Κάτι και κανονικά. Που θα θέλατε να προσθέσετε, κύριε Τσιμπίδη? Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι αυτή η κατάσταση της πολιτική μετά τις εκλογές της περιφερειακές ανέδειξε δύο πράγματα. Πλέον έχουμε να δούμε, να συγκρίνουμε εάν ο νόμος, η απλή αναλογική, να το πω έτσι, έχει εξυπηρετήσει το σκοπό αυτόν για τον οποίο έγινε και αν πρέπει να συνεχίζουμε έτσι, είτε περιφέρειες είτε δήμοι. Μας έδειξε πραγματικά αν μπορούμε να συνεργαστούμε και σε ποιο σημείο μπορούμε να συνεργαστούμε. Είναι ένα πράγμα δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Είναι ένα πράγμα δύσκολο για να μπορέσεις να συγκεράσεις οποιασδήποτε διαφορές έχεις. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να υπάρξει. Βεβαίως έχουν τροποποιηθεί πάρα πολλά πράγματα στον κλεισθένη μετέπειτα για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η συνεργασία. Αλλά πιστεύω ότι μπορούν να τώρα αλλάξουν κι άλλα πολλά πράγματα και να μην χρειάζεται να έχουμε ενισχυμένοι τόσο και εγώ αποφασίζω και εγώ κάνω ό,τι θέλω, όποιος κέρδισε, κέρδισε. Να είστε καλά. Ήταν εδώ ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, ο κύριος Γιώργος Τσιμπίδης. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Πάμε να χαιρετήσουμε και τον κύριο Δημήτρη Πιπεριά. Είναι στέλεχος του κόμματος Ελληνική Λύση στο νομό Καβάλας, είναι και τομεάρχης εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων του κόμματος. Τι κάνετε? Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θέλω να κάνω και μια δήλωση και να πω ότι είσαστε όλα τα περιφερειακά κανάλια, δίνετε μαθήματα δημοσιογραφίας στα κανάλια των Αθηνών. Γιατί μας καλείτε συχνά, ας είμαστε από μικρά κόμματα, ενώ βλέπουμε τα μεγάλα κανάλια μας έχουν αποκλείσει. Και συχνά φιλοξενείτε εδώ πέρα, από ό,τι ξέρω, και τον φίλο μου τον Γκουρτίδη τον Μιχάλη και συναγωνιστή μου. Και είναι και η νομή εδώ που δεν είστε μικρό κόμμα, ούτε στην Καβάλα, ούτε στη Δράμα, ούτε στις Σέρες. Όχι, την δόξα τω Θεία, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Στην Καβάλα πρέπει να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό. Όχι, όχι. Η Δράμα έχει μεγαλύτερο ποσοστό επί της 100 από την Καβάλα. Αλλά και η Καβάλα ήταν το τέταρτο καλύτερο ποσοστό από όλη την Ελλάδα. Και η Δράμα νομίζω ήταν ή το πρώτο ή το δεύτερο καλύτερο ποσοστό σε όλη την Ελλάδα. Για πέστε μου τώρα, πού οφείλεται αυτό? Γιατί και στις Σέρες επίσης υψηλότερα ποσοστά. Κοιτάξτε, εμάς το κόμμα μας, η Ελληνική Λύση, είναι ένα κόμμα που, το οποίο δεν είναι κόμμα των Αθηνών. Είναι ένα κόμμα βορειολαδίτικο, είναι θεσσαλονικιό κόμμα και ο πρόεδρος του, ο Κυριάκος Ευελόπουλος, είναι από τα Γιάννητσα. Έχει μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, οι επιχειρήσεις του είναι στη Θεσσαλονίκη και είναι ένα κίνημα, ένα κόμμα, ας το πούμε, που ξεκίνησε αντίθετα η πορεία. Συνήθως τα κόμματα ήταν από Αθήνα προς τα έξω, ενώ εμείς είμαστε ένα κόμμα που ξεκινήσαμε από τον Βορρά και κατεβήκαμε προς τον Νότο. Μάλιστα, είναι περίεργη κατάσταση. Είναι από τη μία ο κορονοϊός, από την άλλη η ύφεση, η οποία διαφαίνεται ότι θα είναι τραγική στο δεύτερο τρίμηνο. Γιατί, όπως λένε, η οικονομία τα κινεί όλα. Ταυτόχρονα υπάρχουν εντάσεις, προβλήματα με την Τουρκία. Είναι γενικά μια περίοδος που σας κάνει να ανησυχείτε, κύριε Πιπεριά?
Κοιτάξτε, είναι μια περίοδος που μας ανησυχεί όλους και από το θέμα της πανδημίας, για το πώς θα εξελιχθεί και ειδικά τώρα που ανοίγουν τα σύνορα και αρχίζουν και έρχονται τουρίστες από το εξωτερικό, το πώς θα το χειριστεί η ελληνική κυβέρνηση όλο αυτό το θέμα. Αλλά ακόμη και αν δεν συμβεί κάτι από εδώ και πέρα, που αν θα συμβεί θα είναι τραγικό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Από ό,τι ακούσαμε, μιλάνε για ύφεση 16-17%. Ακούσαμε για ύφεση τον Απρίλιο 21%, μόνο για εκείνο το μήνα, που σημαίνει ότι... Ήταν και ο μοναδικός αμιγός κλειστά όλα. Ναι, βεβαίως. Ο Απρίλιος θα έχει όλα κλειστά. Βεβαίως, οπότε καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για 16-17% ύφεση, μιλάμε για χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά τους, θα μείνουν άνεργοι. Όπως επίσης και στην εστίαση, τα μαγαζιά που ανοίξανε, βλέπουμε ότι πάλι υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Όχι μόνο το ότι λειτουργούν με τα μισά τραπεζοκαθίσματα, αλλά βλέπουμε ότι και ο κόσμος δεν πηγαίνει με τη συχνότητα που πηγαίνει σε αυτά τα καταστήματα. Και είναι, κύριε Μηπεριά, όταν μπαίνουν πολλά προαπαιτούμενα, δηλαδή ήταν και το αντικαπνιστικό νομοσχέδιο. Από τη μία δεν καπνίζεις, από την άλλη πρέπει να διατηρείς απόσταση, από την άλλη πρέπει να είσαι έξω. Στο τέλος κουράζεσαι και λες δεν πάω. Ναι, και ξέρετε, όλο πολλά αυτό. Πολλά τα προαπαιτούμενα δηλαδή. Όλο αυτό με τον κορονοϊό ήρθε σε συνέχεια, όπως το είπατε, και με τον αντικαπνιστικό νόμο. Που κάποιες επιχειρήσεις όλο τον χειμώνα, ξέρετε, ήταν πάνω σε τεντωμένο σκηνή και οι άνθρωποι με το ζόρι κρατιόνταν για να μην κλείσουν, έτσι. Και μετά ήρθε βέβαια και ο κορονοϊός, το χτύπημα αυτό. Τώρα ήρθε και το χτύπημα με τα μισά τραπέζια και με όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει και με τον τουρισμό και με όλα αυτά τα πράγματα και δεν ξέρουμε που θα βγει. Για πέστε μου τώρα, γιατί εσείς έχετε αυτό το τομέα κιόλας στο κόμμα σας. Ναι. Εδώ τώρα τι μπορούσε να γίνει περισσότερο από τη στιγμή που έγινε το lockdown, με τον κίνδυνο φυσικά να καταρρεύσει η οικονομία. Έγινε όμως το γενικευμένο, κλειστά όλα παντού. Τι μπορούσε να κάνει παραπάνω η κυβέρνηση ώστε να μην είναι 16 και να είναι 6, ας πούμε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Όταν κάποια στιγμή κάναν το lockdown που λέτε, το ολοκληρωτικό κλείσιμο, όταν είσαι πολιτικός πρέπει να τα βάζεις κάτω και να ζυγίσεις την κατάσταση. Το να πούμε τα κλείνουμε όλα, τους πάντες και τα πάντα και τα σπίτια σας και τα... Αν ρωτούσα και τον πιο απλό άνθρωπο και τον πιο αγράμματο άνθρωπο, θα σας έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κλείσει τα πάντα, κλειστείτε στα σπίτια και τέλειωσε η ιστορία και δεν θα κολλήσει κανένας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν είσαι πολιτικός πρέπει να βλέπεις τα πράγματα με διαφορετική ματιά. Θα πρέπει να ζυγίζεις την κατάσταση και θα πρέπει τα μάτια και το βλέμμα σου να είναι όντως στο να λύσεις το πρόβλημα που έρχεται και το πρόβλημα να το λύσεις τη ρίζα του και άμεσα εκείνη τη στιγμή. Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ακόμη και αυτό το θέμα, ακόμη και αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, το εκμεταλλεύτηκε επικοινωνιακά και το μυαλό τους ήταν το πώς θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ούτως ώστε να πάνε στις εκλογές το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ήρθε το θέμα, δεν λέω ότι θέλαν να το βρουν μπροστά τους, τους προέκυψε. Αλλά και ακόμα από αυτό που προέκυψε, κοιτάξαν να το εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά. Και τι κάνανε? Είδατε ότι αντί να πάρουν στο ξεκίνημα άμεσα μέτρα και δυνατά μέτρα και να ρίξουν πολύ χρήμα στην οικονομία ούτως ώστε να γίνει επανεκκίνηση, να μην έχουμε αυτή την ύφεση, τι κάναν με το σταγονόμετρο? Λίγα σήμερα, λίγα την άλλη εβδομάδα, λίγα την παράλληλη εβδομάδα, λίγα την πιο άλλη εβδομάδα, ούτως ώστε τα δελτία ειδήσεων να παίζουν κάθε εβδομάδα το τι δίνει η Νέα Δημοκρατία και να λέμε όλοι ζήτω Μητσοτάκης. Δεν είναι όμως όλα επικοινωνία. Έτσι, δεν είναι όλα επικοινωνία. Θα μπορούσαν άμεσα την πρώτη εβδομάδα ή τις πρώτες δύο εβδομάδες που φαινόταν πάει το πράγμα, θα έπρεπε να ρίξουν τα τριπλάσια και τα τετραπλάσια χρήματα στην αγορά, όπως έκανε και η Ιταλία και κάνανε και άλλα κράτη. Έτσι. Δεν αφήνεις το πρόβλημα, το ξεριζώνεις εκείνη τη στιγμή. Δεν το αφήνεις να το ποτίζεις με τη γλάστρα και να το συντηρείς. Έπρεπε να ρίξουν πολύ χρήμα στην αγορά. Πάντως και να σας πω κάτι, και γίνανε και τεράστιες αδικίες, έτσι. Και γίνανε και τραγικά λάθη σε αυτό το κομμάτι, γιατί επειδή με το Μιάρκης και καθημερινά τα παρακολουθούσα και έπρεπε να διαβάζω, κάνανε και τραγικά λάθη. Πήγαν και δεν δώσαν ένα ευρώ σε ανθρώπους που ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Μιλάμε για τραγικές κατάστασεις. Και δηλαδή, ένας από την περιοχή της Καβάλας κιόλας, ο άνθρωπος, και είπε ότι
εμάς δεν μας περιλαμβάνει. Τίποτα. Ούτε ένα ευρώ. Και εγώ σας λέω, εγώ είμαι ασφαλιστής στο επάγγελμα. Έχω εταιρεία ΩΕ. Λοιπόν, η ΩΕ δικιά μου πήρε 800 ευρώ. Και πήραμε δηλαδή από 400 εγώ με το συνέταιρό μου. Τραγικό λάθος. Εγώ δεν έπρεπε να πάρω. Δεν λέω ότι η δουλειά μου αυτούς τους 2-3 μήνες δεν υπέστη ζημία. Υπέστη μια μικρή ζημία. Αλλά δεν ήταν τέτοια ζημία ώστε να πάρω τα 800 ευρώ. Αυτά τα 800 ευρώ τα είχαν ανάγκη κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν βάλαν ούτε ένα ευρώ στην τσέπη σε αυτό το διάστημα. Γίναν τραγικά πράγματα. Και εκμεταλλευτήκανε όλο το πακέτο αυτό πάλι επικοινωνιακά και με το βλέμμα στις εκλογές. Καλό είναι να βλέπουμε και την κοινωνία, λέτε, και όχι μόνο βεβαίως την επικοινωνία. Και θα σας πω και κάτι. Και για να μην το παίξω ο μάγκας εκ του ασφαλούς, θα σας πω τι έκανα εγώ από την πλευρά μου, άσχετα που είμαι ασφαλιστής. Γιατί πρέπει πρώτα από τη δουλειά μας όλοι να δίνουμε το καλό παράδειγμα εμείς οι ίδιοι. Εγώ αρχές Απριλίου, παρότι είμαι ασφαλιστής, έβαλα το κόμμα μου την Ελληνική Λύση και έκανε πρόταση στο Υπουργείο και ερώτηση μέσα στη Βουλή. Και τι είπαμε? Αυτό, η πρόταση έγινε από μένα. Λοιπόν, ότι θα πρέπει τα αυτοκίνητα των πολιτών, τα οποία ήταν σταματημένα τον Απρίλιο και τον Μάιο λόγω κορονοϊού, δεν περπατούσαν όλοι, τα είχαν παρκαρισμένα, δεν πήγαινε κανένας πουθενά, κλειδωμένα. Έπρεπε να μειωθούν τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων κατά 30 και 40%. Ήταν πρόταση δικιά μου, την οποία δεν τη δεχτήκαν. Αλλά η πρόταση που έγινε από μένα για να μειωθούν τα ασφάλιστρα 30-40%. Αρκεί να στηρίξει και το κράτος εδώ, γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες δώσατε καλό παράδειγμα όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως. Ναι, αλλά τι σας λέω, ότι εγώ είπα να μειώσουν τα ασφάλιστρα 30 με 40% για Απρίλιο και Μάιο, που αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο και συνέπεια και στη δικιά μου την τσέπη. 30%. Αλλά δεν το λογάριασα. Λέω πρώτα θα δώσει το καλό παράδειγμα και μετά θα πεις για όλους τους άλλους. Και δεν το δεχτήκανε. Τώρα είχαμε, καταρχάς έχουμε, κύριε Πιπεριά, ένα κομμάτι που αφορά το οικονομικό κομμάτι, όπου ζούμε, θα έλεγα, λίγο με τις δάφνες του παρελθόντος. Δηλαδή, τι ωραία τα εφαρμόσαμε τα μέτρα και τι καλά, πλέον δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο πουθενά. Όχι, δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο και αν δείτε τι γίνεται στις παραλίες, τι γίνεται στα μπαράκια, τι γίνεται στα λεωφορεία, τι γίνεται, μιλάμε συνωστισμός παντού. Έτσι, σαν να τον ξεχάσαμε τον κορονοϊό. Και για πέστε μου τώρα, εδώ το θέμα είναι να μην γίνει και τον Οκτώβριο αντίστοιχη κατάσταση, γιατί. Ας το ελπίσουμε ότι. Είτε τοπικά γίνουν, είτε γενικευμένα γίνουν, θα δημιουργήσουν θέμα. Ας το ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναδημιουργηθεί θέμα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα βρουν το εμβόλιο. Και θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες που είμαστε υπεύθυνοι να προσέχουμε, να κρατάμε και μόνοι μας και να μην περιμένουμε να μας μαλώσει κάποιος, έτσι, για να πάρουμε τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει, για να έχουμε τα αντισηπτικά μας, να κρατάμε κάποια απόσταση ασφαλείας, έτσι. Δεν αγγεί να έχουμε ένα πάνω μας δεν είναι για να τα κάνουμε αυτά. Τώρα, είναι τα αυτονόητα, έτσι. Με το θέμα. Εντάξει, αλλά ούτε όμως είσαι στο άλλο άκρο, έτσι, σαν κάποιους που σε βλέπουν στα 10 μέτρα και βάζουν μάσκα, εντάξει. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος πολλές φορές έχει πει φυσικά ότι δεν είναι αναπτυξιακό μοντέλο αυτό το να έχει μια χώρα το 20% του ΑΕΠ της να βασίζεται στον τουρισμό. Είναι όμως νομοτέλειο ότι αυτό συνέβαινε και συμβαίνει. Εσείς βλέπετε να επέρχεται Βατερλό φέτος στην τουριστική περίοδο? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ή ακόμα είναι νωρίς? Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, να μην σας πω τα 30 χρόνια, δυστυχώς η πατρίδα μας επέλεξε ένα μοντέλο ανάπτυξης οικονομικό το οποίο είναι εντελώς λανθασμένο και είμαστε το μόνο κόμμα που φωνάζει εδώ και πολλά χρόνια και πριν από το κόμμα ο πρόεδρος μας ο Κυριάκος ο Βελόπουλος όσο ήταν ακόμα βουλευτής έλεγε ότι το να είναι όπως το είπατε το 20% του ΑΕΠ από τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι μια επένδυση υψηλού ρίσκου. Και έλεγε το συγκεκριμένο παράδειγμα ότι αν Απρίλιο ή Μάιο γίνει μια προβοκάτσια από κάποιον γείτονά μας καλοθελητή εδώ. Σε ένα αεροδρόμιο, σε ένα λιμάνι, πεινάχθηκε όλη η καλοκαιρινή. Είναι υψηλού ρίσκου. Και τι λέγαμε πάντα? Καλώς ό,τι έρθει από τον τουρισμό. Τον υποστηρίζουμε, τον βοηθάμε, θέλουμε τα χρήματα από τον τουρισμό, αλλά δεν μπορεί ένα κράτος να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό. Πρέπει το κράτος μας να στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα. Έχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα μας να λέμε πρωτογενής τομέας, κτηνοτροφία,
Βιοτέχνες, αγρότες, αλληλείς πρέπει να στηριχθούν να παράγει ο τόπος μας. Δεν είναι δυνατόν όλα τα προϊόντα που αγοράζει σήμερα ο Έλληνας όλα να είναι εισαγόμενα. Δεν μπορεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα ακόμα για τον τουρισμό που μου είπατε, κύριε Φυλαχθέ. Εγώ είδα και λεμόνια προχθές. Αργεντινής. Όταν τα δικά μας σαπίζουν. Τα οποία με ανησυχεί το γεγονός φυσικά ότι είναι αρίστης ποιότητας. Είναι αρίστης ποιότητας, αλλά τα δικά μας σαπίζουν στα δέντρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Στον τουρισμό που έρχεται εδώ πέρα, γιατί λένε για τον τουρισμό. Μία έρευνα που έκαναν ο οικονομολόγος ο δικός μας, ο Βασίλης ο Βιλιάρδος, που είναι από τους καλύτερους οικονομολόγους στην Ελλάδα και είναι και αντιπρόεδρος του κόμμα μας, από τα 100 ευρώ που θα έρθει και θα αφήσει ένας τουρίστας στην Ελλάδα, περίπου τα 75 ευρώ ξαναγυρίζουν πίσω, φεύγουν από την Ελλάδα. Και γιατί φεύγουνε? Πρώτον, το βούτυρο που θα φάει το Λούρπαρκ είναι ξένο. Το κρέας που θα φάει το μοσχάρι, 80% έρχεται απ' έξω. Το χοιρινό που θα φάει. Επίσης είναι απ' έξω. Αλαντικά επίσης, κασέρια επίσης, αυγά επίσης, όλα είναι απ' έξω. Και τι είπαμε εμείς σαν πρόταση και το κάναμε τώρα και σαν πρόταση στον κορονοϊό μέσα. Δώστε κίνητρα στα ξενοδοχεία, φορολογικά κίνητρα, να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα, να έχουν στο πρωινό τους, στο μεσημεριανό τους, αλλά αυστηρά όμως. Ήρθα και βρήκα μέσα άλλο γάλα, σου έκλεισα την επιχείρηση. Ήρθα και βρήκα άλλο βούτυρο εκτός από ελληνικό, σου έκλεισα την επιχείρηση. Παρεμβατισμός δηλαδή και κρατικός λέτε. Βεβαίως. Σε κάποια πράγματα. Βεβαίως, να δώσεις κίνητρα. Γιατί αν δίναν κίνητρα και τρώγανε ελληνικό βούτυρο και ελληνικό γάλα και ελληνικούς χυμούς και ελληνικά κασέρια και γραβιέρες που έχουμε υπέροχες. Αυτή η επανεκκίνηση δεν τη βλέπουμε να γίνεται, κύριε. Έτσι θα γινόταν η επανεκκίνηση, κύριε Φυλακτέ. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο το παράλλο. Έτσι θα γινότανε. Όταν όλο το χρήμα φεύγει έξω, πού περιμένουμε, όταν δεν παράγουμε. Δηλαδή τώρα, μιας και μιλάμε, γιατί έχω την αίσθηση ότι εκεί είναι και το στίχημα της οικονομίας. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη στο κτηνοτροφικό τομέα και στα 100 κιλά μοσχάρι. Τα 80 έρχονται απ' έξω. Τα 90 σχεδόν Γαλλία, Γερμανία, ναι, και Βέλγιο. Και Αργεντινή που είναι ακριβά. Εντάξει. Και από εκεί, αλλά λέμε τώρα. Ναι, λέμε όμως Πολωνία. Ναι. Μπορεί αυτό να ανατραπεί. Δηλαδή το 90-10 πόσο να γίνει. Να γίνει έστω 70-30 λέτε. Εντάξει. Από τη μια μέρα στην άλλη δεν γίνει τίποτα. Αλλά όταν φωνάζουμε και φώναζε και ο πρόεδρος μας από το 2008 και 2009 που ήταν βουλευτής. Πριν να μπούμε στα μνημόνια και μέσα στα μνημόνια τα έλεγε το 10, το 11, το 12, το 13. Δεν λέω, χρειάζονται 2-3 χρόνια για να γίνουν όλα αυτά. Αλλά αν τα κάναμε όλα αυτά το 14 και το 13 και το 15, σήμερα θα ήμασταν έτοιμοι. Θα είχαμε αυτάρκεια. Είδατε τι έγινε με τον κορονοϊό τώρα. Ο ένας έκλεβε τους αναπνευστήρες από τον άλλον στα αεροδρόμια. Η Γερμανία και κάτι άλλα κράτη. Ζητούσαν οι Ιταλοί, δεν τους έδινε κανένας. Με το που έγινε κάτι πήγαν και κλείσαν και δεν κάνανε εξαγωγή εισιτηρά. Κάποια κράτη. Το ακούσατε, δεν είναι. Εσείς πιστεύετε ότι αν γίνει κάτι πολύ σοβαρό από τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Πολύ σοβαρό, σας λέω εγώ. Όλοι αυτοί που μας στέλνουν το κρέας ή τα σιτηρά, γιατί ούτε αλεύρι δικό μας δεν έχουμε. Πιστεύετε θα μας λυπηθούν ή θα πούνε στείλτε και στην Ελλάδα λίγο και κρέας. Και πολλές ελληνικές επωνυμίες σε άλευρα είναι εισαγόμενα άλευρα τα οποία έτσι μπαίνουν μέσα στις συσκευασίες. Ποιος θα σου δώσει? Και εγώ λέω, έγινε κάτι, ποιος θα σου δώσει? Αν δεν μας στείλουν, θα πεινάσει ο ελληνικός λαός. Η διατροφική, λέτε, η διατροφή πρέπει να έχει επάρκεια, είναι σημαντικό. Φυσικά έχει και παρέμβαση στην οικονομία. Στο θέμα της ανεργίας, γιατί είστε και εργασία τομεάρχης. Εδώ τώρα προβλέπετε, αν υπάρξει αυτή η ύφεση και το επόμενο και το μεθεπόμενο τρίμηνο, σε μικρότερο βαθμό θα υπάρξουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις. Χαμένες. Οι οποίες θα χαθούν εργασίας. Για κάθε μονάδα σκεφτείτε περίπου 40.000 εργαζόμενοι άνεργοι. Για κάθε μονάδα ύφεσης. Μιλάμε για τραγικά πράγματα. Και όταν μιλάνε για 16%, μιλάμε για 600-700.000 χαμένες θέσεις εργασίας. Όταν ήδη είχαμε γύρω στους 900.000 άνεργους, έτσι. Ξαναπηγαίνουμε δηλαδή στο 1,5 εκατομμύριο. Και φυσικά τότε υπήρξε το πρόγραμμα αυτό, κλείνω και σταματάω τους εργαζόμενους, τους εντάσσω σε. Αλλά ουσιαστικά αυτοί οι εργαζόμενοι, κάποιοι από αυτούς θα χάσουν σίγουρα τις θέσεις εργασίας τους. Φυσικά δεν το συζητάμε. Από αυτούς που κάναν τότε. Και να σας πω κάτι. Τα 533 ευρώ που είχε τους έδωσε το μήνα, γιατί πάλι το εκμεταλλευτήκαν επικοινωνιακά, γιατί είπαμε. Για τη Νέα Δημοκρατία όλα είναι επικοινωνία και τίποτα άλλο. Τα 800 που δώσανε ήταν για 45 μέρες. Στην ουσία είναι 533 ευρώ το μήνα που δίναν. Και τώρα τι κάνει? Λέει, βάλε τον υπάλληλό σου σε αναστολή, έτσι. Και τι κάνει? Πάει και δίνει ο εργοδότης τα 250 ευρώ.
Και το κράτος τι πάει και κάνει, τα άλλα 250 που πρέπει να δώσει, δίνει το 60%. Οπότε στην ουσία δηλαδή, εντάξει, βέβαια το ελάχιστο ήταν 533, έτσι. Αλλά ένας που παίρνει 1000 ευρώ, δεν θα πάρει 1000 ευρώ, θα πάρει 800 ευρώ. Που σημαίνει 20% κάτω. Και να πω και κάτι άλλο. Όταν όμως εσύ βάζεις υποχρεωτικά σε αναστολή τον εργαζόμενο, λες, θα επιδοτήσει το κράτος με το 60% το υπόλοιπο ποσό, οι ασφαλιστικές εισφορές. Εκεί γιατί δεν επιδοτεί το κράτος. Ο εργοδότης δηλαδή που δεν έχει δουλειά σήμερα, δεν έχει καθόλου δουλειά, ή τον έχει κλείσει, ή δουλεύει με το μισό προσωπικό, με τις μισές καρέκλες. Πώς θα ανταπεξέλθουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα πληρώσει, ας πω κάτι, κύριε Φυλαχτέ? Πήγανε πίσω τις δόσεις εφορίας. Πήγαν πίσω το ΤΕΒΕ. Πήγαν πίσω τις 120 δόσεις που είχαν μπει. Πήγανε τα δώρα του Πάσχα που πρέπει να πληρωθούν αύριο. Ενώ μεθαύριο ξεκινάει και το εφιαλτικό δεύτερο εξάμηνο του 20 που είναι όλες οι πληρωμές. Όλες οι πληρωμές και. Θα είναι 8 κιόλας. Και τα καινούργια καθαριστικά, η καινούργια εφορία. Ναι, σε 8 δόσεις. Μπράβο. Εσείς πιστεύετε ότι όλοι αυτοί που αφήσαν όλες αυτές τις υποχρεώσεις πίσω, ότι θα τα οικονομήσουν δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και από Σεπτέμβριο θα οικονομάνε τρελό χρήμα για να μπορούν να πληρώνουν? Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Και αν δεν πάρουν τα 32 δις που είπανε από πάνω, αν δεν πάρουν τα 32 δις, είναι τελειωμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Εσείς τώρα βλέπετε... Θα αναγκαστούν να πάνε σε μείωση συντάξεων, μείωση μισθών στο δημόσιο και διάφορα τέτοια. Εσείς φάστε τα εκλογές βλέπετε? Εγώ δεν Κοιτάξτε, το βλέπω. Εγώ το βλέπω ότι το πιο πιθανό είναι να πάει σε εκλογές και θα σας πω και γιατί. Γιατί είπαμε το βλέμμα της Νέας Δημοκρατίας όλο αυτό το διάστημα. Και ο τρόπος που παίρνουν τα μέτρα, ο τρόπος που δίνουν τα χρήματα, ο τρόπος που έδωσε τα χρήματα στα κανάλια. Και εδώ μια παρένθεση, όταν ήταν να δώσει τα χρήματα στα κανάλια για τη διαφήμιση του κορονοϊού. Είναι πολύ θετική επίσης η παρέμβαση του κυρίου Βελόπουλου. Μπράβο, είναι αυτός που φώναζε μέσα στη Βουλή, γιατί θέλαν την πίτα να τη φάνε όλοι οι καρχαροί στην Αθήνα και τα κανάλια των Αθηνών. Και του κινήματος αλλαγής. Είναι αυτός που φώναζε ότι πρέπει να βοηθήσετε τα περιφερειακά κανάλια. Και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για να μην το ξεχνάμε. Κάποιοι βουλευτές της επαρχίας τουλάχιστον, εδώ και από την περιοχή μας, τουλάχιστον στήριξαν με τα λόγια. Εντάξει. Ναι, αλλά εμάς φώναζε μέσα στη Βουλή κάθε μέρα και το έλεγε, έτσι. Όπως επίσης. Δηλαδή, ποιος πρέπει να κάνει παρέμβαση για να δούμε τη λίστα? Ακόμα δεν βγήκε η λίστα. Κυκλοφόρησε μία λίστα στην Εφημερίδα των Συντακτών, αν θυμάμαι. Είδα μία λίστα, αλλά δεν είναι η επίσημη λίστα. Είναι μια γελιότητα όλο το πράγμα. Και η πλάκα, ξέρετε ποια είναι, ότι φωνάζα, δώστε τη λίστα, δώστε τη λίστα, δώστε τη λίστα. Και κάποια στιγμή δώσαν τη λίστα που είναι 1260, ξέρω εγώ, site, εφημερίδες, διάφορα τέτοια, και δεν βάλαν δίπλα τα ποσά για να μην δούμε ποιοι τα πήραν. Βέβαια βγήκαν κάποια εκεί. Τώρα θα βγει η λίστα, δηλαδή, με τα ποσά. 800 και πήρε μόνο το site του Ευαγγελάτου, έτσι. Εκείνο βγήκε, δεν θυμάμαι από ποιο site. Αλλά δεν μας είπαν ποιοι τα πήραν για να δούμε. Γιατί αν τα δίνανε αντικειμενικά και με αντικειμενικά κριτήρια, με βάση την υπεσκεψιμότητα το site ή με βάση την τηλεθέαση, έλεγες, οκ, okay, υπάρχει μια λογική με βάση τα κλικ, με βάση την επισκεψιμότητα, με βάση την τηλεθέαση, δώσανε εκεί που έπρεπε. Αλλά εγώ υποψιάζομαι το εξής, ότι σε ένα site που μπαίναν 10 άνθρωποι πήρε 1000 ευρώ και σε ένα site που πήρε 1000 ευρώ μπαίναν 10 άνθρωποι. Ότι γίνανε τέτοια πράγματα γιατί δώσανε το χρήμα στους συμμετέρους. Ένα άλλο και θέμα. Όχι εκεί που έπρεπε. Ένα άλλο θέμα, κύριε Μηπεριά, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα. Μεταναστευτικό. Είδαμε τον κύριο Βελόπουλο να λέει ότι εδώ την ώρα που έχουμε αυτό το σκηνικό, το οποίο συζητάμε εδώ και πόση ώρα, που το αναλύουμε και λέμε ότι 16% ύφεση, έλλειψη ρευστότητας κλπ. Εδώ θα παίρνουν και χρήματα όσοι αποκτήσουν το δικαίωμα να πάρουν επίσημα άσυλο. Θα μπορούν εδώ να πηγαίνουν στις τράπεζες δηλαδή και να παίρνουν και δάνεια. Θα ξεκινήσω με το εξής σε αυτό που λέτε. Δυστυχώς, όλοι αυτοί που ψηφίσαν τη Νέα Δημοκρατία είχαν την εντύπωση ότι ψηφίζουν ένα πατριωτικό κόμμα. Ελπίζω σήμερα να κάνουν την κριτική τους, την αυτοκριτική τους, και θα δούνε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει διαζύγιο με τον πατριωτισμό. Και σας το λέω γιατί. Στο θέμα των Πρεσπών, στα συλλαλητήρια, πηγαίναν και οι νεοδημοκράτες. Και εδώ οι δικοί μας οι βουλευτές, οι Καβάλας, και το παίζανε Μακεδονομάχη.
Και όταν βγήκαν, η πρώτη υπογραφή που βάλανε ήταν να φυλάμε τον αεροχώρο των Σκοπίων. Τα δικά μας τα F-16 και άλλα. Τέλος πάντων, μην φάω τον χρόνο, έχω πολλά να πω για αυτό το θέμα, αλλά θα το πάω εκεί που θέλετε. Λοιπόν, στο σλάθρο μετανάστες, επίσης δεν κάναν τίποτα. Εμείς, όταν με φωνάζαν σε κάποια πάνελ στην Καβάλα, και ήταν ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, λέγαν τις απόψεις για τους λαθρομετανάστες. Μόλις έφτανε και έπαιρνα εγώ τον λόγο, αρχίζαν και με βρίζανε. Φασίστα, ακροδεξιέ, άπονε, άκαρδε, τέτοια πράγματα. Γιατί είμαστε οι μόνοι που είχαμε καθαρή γνώμη, είχαμε καθαρή άποψη και ήμασταν συγκεκριμένοι. Τι λέγαμε? Λέγαμε, πρώτον, κλείσιμο με τείχο, όχι με κοτετσόσυρμα που βάλανε αυτοί, με τείχο τον Εύρο. Να μην περνάει κανένας από εκεί και μέσα από τον Εύρο ναρκοπαίδιο για τεθωρακισμένα. Δεύτερον, κόψιμο των επιδομάτων σε όλους τους λαθρομετανάστες. Τρίτον, κλείσιμο όλες οι ΜΚΟ. Τέταρτον, λέγαμε υποδομές σε κάποιο ακατοίκητο νησί, ούτως ώστε κάποιος αυτοί που έρχονται να πηγαίνουν σε αυτό το νησί που θα υπήρχαν πάνω υποδομές τα πάντα, θα γινόταν ο έλεγχος. Αν πραγματικά είναι πρόσφυγες και αν πραγματικά δικαιούνται άσυλο, θα τους το δίναμε. Αλλά αυτοί που ήρθαν παράνομα και που σκίζαν τα χαρτιά τους και που ήρθαν εδώ πέρα χωρίς να τους ρωτήσει κανένας, αυτοί θα πηγαίναν πίσω στα σπίτια τους. Μην τους επιβραβεύουμε κιόλας, λέτε. Και κοιτάξτε τι κάνει η Νέα Δημοκρατία τώρα, που είπαμε για πατριωτικό κόμμα. Με την αίτηση ασύλου, ούτε καν να εγκριθεί το άσυλο, με την αίτηση, 25 χιλιαρικάκια. 25 χιλιάρικα. Όταν έχω εγώ κουμπάρο από το Δοξάτο, ο οποίος είναι άνεργος ο άνθρωπος, έπαιρνε ένα μικρό επίδομα και τώρα δεν του δίνουν τίποτα επειδή παντρεύτηκε. Προσέξτε τώρα, μήπως είναι ευρωπαϊκή οδηγία, δηλαδή όχι, θα πηγαίνει να παίρνει 25 χιλιάρικα. Κοιτάξτε, ευρωπαϊκές οδηγίες όπου τους συμφέρει δεν έχει. Ευρώπη είναι και η Ισπανία, δηλαδή, Ευρώπη είναι και η Ιταλία, δηλαδή, Ευρώπη παιδιά, είναι και η Ουγγαρία. Αν έχουμε 80-90 εκατοχιλιάδες, δεν ξέρω πώς είναι κιόλας. Η Ευρώπη είναι παντού, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Ναι. Εδώ τους αφήσανε, κλείσανε και τα σύνορα και μας φορτώσανε εδώ πέρα για να μην βγαίνουν παραπέρα. Και κάθε μέρα μπαίνουν. Και κάθε μέρα μπαίνουν και δεν μιλάει κανένας και πανηγύριζαν κάποια στιγμή το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας για τη μάχη που δίνανε και τώρα περνά κάθε μέρα κάνουν μόκολα τα κανάλια. Κάθε μέρα περνά 40 και 50 και 100. Κάθε μέρα. Δεν είναι λίγοι. Φυσικά δεν είναι λίγοι. Δεν πρέπει να περνάνε 500 είναι και να είναι πολύ. 25... Και ένας να περνάει είναι πολύ. Κύριε Φυλακτέ, ακούστε σας παρακαλώ, είναι πολύ σοβαρό. Εσείς πείτε ότι μένατε στο Πακιστάν αυτή τη στιγμή. Που το Πακιστάν τι είναι αυτή τη στιγμή? Είναι εχθρός της πατρίδας μας. Είναι φίλοι με τους Τούρκους, έχουν υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας ότι όποιος επιτεθεί στην Τουρκία είναι σαν να επίτεθε στο Πακιστάν. Και το αντίθετο. Είναι μαζί με το Κατάρ, βεβαίως, και με το Μαρόκο, ναι, οι πιο φιλοτουρκικές χώρες στον κόσμο. Βεβαίως. Και είδαμε F-16 πακιστανικά να πετάνε στο Αιγαίο με εντολή των Τούρκων. Να παραβιάζουν τον αέριο χώρο το δικό μας. Και εμείς σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ παράνομα, πηγαίνουμε και τους δίνουμε επιδόματα, λεφτά, κινητά, το ένα, το άλλο. Καθίστε ρε, δεν δίνετε στον Έλληνα. Δεν δίνετε στον Έλληνα που πεινάει και τα δίνετε σε αυτούς. Αν δεν πεινάει ούτε ένας Έλληνας, θα δώσω και στους άλλους. Αλλά αν πεινάει έστω και ένας, δεν θα δώσω κανέναν. Πρώτα θα πάρει ο Έλληνας και μετά όλοι οι άλλοι. Αν έχω. Και εδώ πέρα ένα λεπτό σημείο. Αν όντως πάρει τα 25 χιλιάρια ένας Πακιστανός, το ρωτάω εγώ. Και στείλει τα 20 χιλιάρια στο Πακιστάν και κρατήσει τα 5 εδώ. Μόλις φτάσουν τα 20 χιλιάρια στο Πακιστάν, που έχει άλλους 15 από πίσω. Ξαδέρφια, αδέρφια, παππούδες, γιαγιάδες. Τι θα πούν οι άλλοι? Τι θα πει ο μπαμπάς ή ο παππούς, τους άλλους που είναι στο Πακιστάν, καθίστε εδώ. Πάτε ρε και στείλει από ένα κουσάρικο πίσω. Με 20 χιλιάρια στο Πακιστάν, ξέρετε τι αγοράζει αυτός? Για να βγάλει 20 χιλιάρια, πόσα χρόνια πρέπει να δουλεύει, ξέρετε. Είναι σαν να τους λέτε, ελάτε και σας περιμένουμε. Ανοίξαμε, δηλαδή, και περιμένουμε και πάρετε 25. Θα μπορεί με την αίτηση ασύλου. Με την αίτηση ασύλου. Να πάρει 25 χιλιάρια. 25 χιλιάρια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Υποτίθεται δάνειο. Και εγώ σας λέω, ο Αχμέτ, ο Χασάν, ο ποιος θέλετε, τα πήρε. Τα άφαγε και αύριο έφυγε στην Ιταλία. Τα έβαλε στην τσέπη και πέρασε στην Ιταλία. Θα πληρώσει το δάνειο αυτό? Εσείς, άμα δεν το πληρώσει το δάνειο, από τον άλλο μήνα ξεκινάει κατάσχεση στα σπίτια των Ελλήνων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάλυψη. Έτσι δεν είναι? Έδωσε τα χρέη της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε αμερικάνικα φαντ. Έδωσε τη ΔΕΗ τα χρέη, αυτοί που δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς, τα μεταβίβασε αυτά τα ληξιπρόθεσμα χρέη σε αμερικάνικα φαντ.
Και θα έρθει αύριο το αμερικάνικο το φαν και θα σου πει: για έλα εδώ. Α, και πώς τα έδωσε, δεν ξέρουμε, δεν μάθαμε. Γιατί αν κοστούσε 1000 ευρώ στη ΔΕΗ, αυτά τα 1000 ευρώ η ΔΕΗ, δεν ξέρουμε πόσο τα πούλησε με 200. Τα πούλησε με 200, με 100, με 50, δεν το ξέρει κανένας. Εγώ σας λέω με 100. Και θα έρθει αύριο το αμερικάνικο το φαν και θα πει: ή μου δίνει τα 1000, ή έρχομαι, σου κόβω το ρεύμα. Και δεύτερο, σου παίρνει και το σπίτι. Σου κάνω μια κατάσχεση ότι έχει μέσα για να σε πάρει. Ένα λεπτό ακόμη να μας πείτε, σας ανησυχούν οι εξελίξεις ελληνοτουρκικά και αν προβλέπετε ότι θα ζήσουμε δύσκολες καταστάσεις στο επόμενο διάστημα ευρύτερα στην περιοχή. Γιατί φαίνεται να διαμορφώνεται ένα τοπίο στην Ανατολική Μεσόγειο, κύριε Πιπεριά, ιδιαίτερα θερμό αυτή την περίοδο. Κύριε Φυλαχτέ, φωνάζουμε εδώ και πόσους μήνες ότι πρέπει να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών που θα γίνει, θα πρέπει να οριστούν οι κόκκινες γραμμές της πατρίδας μας. Και όχι μόνο η κόκκινη γραμμή, η γραμμή της αξιοπρέπειάς μας πρέπει να μπει. Πρέπει να ορίσουν ποια είναι η γραμμή της αξιοπρέπειάς μας. Είναι η Κρήτη, είναι η Σαντορίνη, είναι η Μύκονος, πού είναι, δεν ξέρουμε. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Είμαστε, κύριε Φυλαχτή, ένα κράτος που δεν πειράζουμε κανένα γειτονά μας. Είμαστε φιλήσυχοι. Δεν διεκδικούμε από κανέναν τίποτα. Έχουμε καταντήσει όμως αυτή τη στιγμή καρπαζοείς πράκτορες της περιοχής. Βλέπουμε, γιατί πάλι θα σας το πω και να τα ακούσει ο κόσμος, την προηγούμενη εβδομάδα μόνο η ελληνική λύση, ο ευρωβουλευτής της, καταψήφισε την είσοδο της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Καϊλή από το Πασόκ. Όλοι οι άλλοι ψηφίσαν υπέρ των Αλβανών να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν οι Αλβανοί αυτή τη στιγμή κλέβουν τις περιουσίες των βορειοπηρωτών μας και τους έχει αφήσει το ελληνικό κράτος στο έλεος του Ναρκέμπορου του Ράμα. Και όταν οι Αλβανοί αυτή τη στιγμή έχουν δώσει ναύσταθμο στους Τούρκους. Είναι ντροπή και έσχος. Πρέπει, λέτε, όλα αυτά τα θέματα να έχουν και να υπάρχει και μία ενδοεπικοινωνία. Δηλαδή, ναι. Σου δίνω, μου δίνεις. Κοιτάξτε, όχι μόνο δίνω. Η εποχή, και κλείνουμε, η εποχή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η εποχή του κατευνασμού. Η εποχή της ζεμπεκιάς. Και η εποχή της κουμπαριάς. Είδαμε, περάσαν και δεν έγινε τίποτα. Ο Τούρκος καταλαβαίνει μόνο στην τσέπη. Δεν ξέρω αν το θυμάται κιόλας ο κύριος Ερντογάν την εκεί που πάρωσε με τον κύριο Καραμαλή. Ναι, ναι, μπορεί να μην τα ξέρουν κάποιοι, ναι, να το ξέχασαν ο κόσμος. Να είστε καλά. Ναι. Πολλά έχουμε να πούμε για τα ελληνοτουρκικά. Τέλος πάντων, ίσως κάποια άλλη εκπομπή, γιατί είναι τεράστιο το θέμα. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά που με καλέσατε και να είστε καλά. Να είστε καλά, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ήταν η εκπομπή Παρεμβάσεις από το Σταρ Βόρειο Ελλάδος. Να είστε καλά, γεια σας.